Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Και θα προχωρήσουμε στη διαδικασία μιας πρωτόγνωρης προσπάθειας που συνδιοργανώσαμε τρεις κινήσεις, όχι κινήσεις, ομάδες, έτσι. Και η οποία προσπάθεια αναφέρεται στην αυτοδιοίκηση και στα δημοψηφίσματα. Ως ομάδα ανεξαρτητών πολιτών σας δηλώνουμε ότι δεν έχουμε πολιτικές φιλοδοξίες ούτε για αυτοδιοικητικά αλλά ούτε και για βουλευτικά αξιώματα. Και ούτε σκοπεύουμε να προβάλλουμε κάποιο σχήμα ή πρόσωπο. Θεωρούμε ότι πλέον σημαντικό, ότι το πλέον σημαντικό σημείο της δημοκρατίας είναι η ψήφος του πολίτη, όχι μόνο για τις εκλογές, αλλά και για τα δημοψηφίσματα πρωτοβουλίας πολιτών. Σκοπός μας είναι να κάνουμε γνωστές τις ιδέες παιδείας που αφορούν στην άσκηση της αυτοδιοίκησης και τη συμμετοχή των πολιτών με δημοψηφίσματα για αποφάσεις που θα στηρίζονται στην βούληση αυτών. Σήμερα, χάρη στην τεχνολογία, υπάρχει η δυνατότητα ανεξάρτητα αν το κράτος είναι μεγάλο ή μικρό, όλος ο κόσμος έγινε ένα χωριό, στο οποίο οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται και να ενημερώνουν επιλέγοντας κατά τη γνώμη τους μία πιο έγκυρη επιλογή και να συμμετέχουν στην λήψη των μεγάλων ή και μικρών ακόμα αποφάσεων ακόμα και με ψηφιακά δημοψηφίσματα για το καλό όφελος των πολλών και έμπροβα θα είναι και όφελος του ενός. Θα ακολουθήσει η ενημέρωση από τους ομιλητές και στη συνέχεια θα έχουμε παρεμβάσεις. Μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι ακριβώς έχετε κατά νου που σαν ιδέα θα προσθέσει πάνω από τις δικές μας απόψεις που θα ακούσετε απόψε, διότι αυτό το ξεκινάμε για πρώτη φορά και δεν είμαστε εμείς οι πασίγνωστοι που τα γνωρίζουμε όλα. Θέλουμε λοιπόν και τις δικές σας ιδέες. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Δήμου στον πρόλογο. Στη συνέχεια θα μας αναλύσει ο κύριος Κλούρας το πολίτευμά μας σήμερα και η πολιτική παιδεία. Στη συνέχεια θα προβληθούν στο πίνακα οι ιδέες και θα αναπτυχθούν από τον κύριο Αλεξόπουλο. Θα έχουμε την παρέμβαση ενός μέλους της ΟΑΠΣ, του κύριου Θόδωρου Δάνου, και θα ακολουθήσει το κοινό με δικές του παρεμβάσεις. Ευχαριστούμε. Είναι και οι ίδιοι ότι πρέπει να σταματήσουμε να κοιτάζουμε το εγώ και πρέπει να κοιτάξουμε το εμείς. Καταλαβαίνουμε ότι η υλοποίηση αυτή τη σκέψη είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα,
αλλά και για να αποκτήσουμε ισχυρές άμυνες απέναντι σε μελλοντικές τέτοιες καταστάσεις. Όλοι λοιπόν γνωρίζουμε ότι πρέπει να βαδίσουμε προς το εμείς, αλλά για να το πετύχουμε πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε να συζητάμε τον τρόπο. Τα δημοψηφίσματα πρωτοβουλίας πολιτών είναι μια διαδικασία που μπορεί να εκπαιδεύσει όλους μας στο να αρχίσουμε να λειτουργούμε συλλογικά, να εκπαιδευτούμε στην οτροπία του εμείς. Είναι το μέσο και το κίνητρο που πρέπει μαζί με τους αιρετούς μας να καθιερώσουμε στο Δήμο μας, να μεταλαμβαδεύσουμε στους γειτονικούς Δήμους και στη συνέχεια να πιέσουμε να θεσμοθετηθεί πανελλαδικά. Είναι ένα εργαλείο που συμβάλλει στην απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου αφενός και αφετέρου ενεργοποιεί τη συμμετοχή περισσότερων πολιτών προς όφελος του κοινού συμφέροντος, με δεδομένο ότι το όφελος των πολλών είναι και όφελος του ενός. Με τα δημοψήφιμα πρωτοβουλία πολιτών, οι πολίτες δικαιούνται να έχουν τον τελευταίο λόγο σε όλα τα θέματα. Αυτό δεν σημαίνει συμμετοχή σε όλα τα θέματα. Οι πολίτες θα επεμβαίνουν μόνο σε αυτά που κρίνουν σημαντικά. Απόρρια της ισχύως που θα αποκτήσουμε θα είναι να κεντριστεί το ενδιαφέρον μας για τα κοινά. Όταν ορίζεις, ενδιαφέρεσαι, γίνεσαι ενεργός, συμμετέχεις μαζί με τους συμπολίτες σου. Όταν δεν ορίζεις, απομακρύνεσαι, απομονώνεσαι, γίνεσαι εύκολος στόχος διεφθαρμένων κέντρων εξουσίας. Σιγά σιγά, όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας θα επιδιώξει να αξιοποιήσει την ισχύ που του παρέχεται. Θα αρχίσει να ενημερώνεται για τα τεκτενόμενα, θα φροντίσει να διαμορφώνει άποψη από αξιόπιστες πηγές και τελικά θα καλλιεργείται όλο και περισσότερο η συλλογική συνείδηση που είναι η βάση της πολιτικής παιδείας στη δημοκρατία. Τα δημοψηφίσματα πρωτοβουλίας πολιτών είναι μια διαδικασία άμεσης συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και είναι το πρώτο βήμα για να πάρουμε πολίτες και αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης μαζί τη χώρα μας στα χέρια μας. Πριν σας παρουσιάσουμε αναλυτικά την πρόταση, ας θυμηθούμε τι δυνατότητες μας δίνει σήμερα το πολίτευμά μας να συμμετέχουμε, καθώς και ποια είναι τα βασικά στοιχεία της πολιτικής παιδείας που οθούν τον άνθρωπο να γίνεται ενεργός, να γίνεται πολίτης. Το λόγο έχει ο Δημήτρης Σουκλούρας. Να σας καλησπέρισω και εγώ και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, όπως έχετε έρθει. Να διευθυνήσω μόνο ότι είχαν κληθεί όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι. Μέχρι στιγμής, από ό,τι βλέπω, έχουν ανταποκριθεί οι δύο εκ των πέντε. Ελπίζω στην φρόδο της ώρας να ανταποκριθούν και οι υπόλοιποι. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Και προφανώς ευχαριστούμε. Αφορμή για την διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης στάθηκαν τα όσα δυσάρεστα συμβαίνουν στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με τις επικείμενες εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση και την Ευρωβουλή. Όλοι θα έχετε ακούσει από χίλιοι πολιτικών, πολλοί εκ των οποίων ευθύνονται για την σημερινή κατάρτια της χώρας μας, ότι ο λαός μας είναι συνυπεύθυνος για αυτή την κατάρτια και επομένως δικαιολογημένα υφίσταται όσα υφίσταται, αλλά και όσα θα συνεχίσει, όσα μέλλεται να υφίσταται. Στα πλαίσια αυτά, καλλιεργείται δολίως και συστηματικός στο λαό μας και στην κοινωνία μας ένα αίσθημα ενοχής και υποταγής. Πλην όμως η συνευθύνη για την οποία ισχύει ότι έχει ο λαός, προϋποθέτει τη σύμπραξη. Δηλαδή τη δυνατότητα συνδιαμόρφωσης της σημερινής τραγικής κατάστασης, άλλως τη δυνατότητα της συναπόφασης. Τίθεται λοιπόν τα ακόλουθα εύλογα ερωτήματα. Ποιες ήταν και είναι οι θεσμικές δυνατότητες του λαού μας στη διαμόρφωση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας η οποία τον αφορά ώστε να θεωρείται συνυπεύθυνος? Ποιες ήταν και είναι οι θεσμικές δυνατότητες του λαού μας στη διαμόρφωση των πολιτικών οι οποίες ακολουθούνται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις ώστε να θεωρείται συνυπεύθυνος? Υπάρχουν εκείνοι οι μηχανισμοί ελέγχου από τον πολίτη της εκάστοτε εξουσίας και η δυνατότητα παρεμβάσεως στα κακώς κείμενα ώστε να θεωρείται συνυπεύθυνος όταν δεν το πράττει? Η απάντηση σε όλα τα παραπάνω εύλογα ερωτήματα είναι ότι επί της ουσίας δεν δίνεται η παραμικρή δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες να διαμορφώσουν με τη δική τους ευθύνη το μέλλον τους, την τύχη τους. Οι όποιες ελάχιστες δυνατότητες προβλέπονται υφίστανται μόνο τυπικά και είναι τελείως ανούσιες και στην πλειοψηφία τους ανενεργές. Είτε πρόκειται για ζητήματα κεντρικής πολιτικής, είτε για ζητήματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η μοναδική επίφαση δημοκρατίας ήταν και είναι η δυνατότητα της ψήφου των πολιτών κάθε 4 χρόνια για τις βουλευτικές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές, οι οποίες σε ό,τι αφορά την αυτοδιοίκηση μετατρέπονται πλέον σε 5 έτη. Ακόμα όμως και αυτή η ψήφος φαλκιδεύεται. Βλέπετε το
τον εκάστοτε εκλογικό νόμο, όπου παίρνει για παράδειγμα κάποιος 20%, ο άλλος 19%, αλλά αυτός που πήρε 20% βγάζει 50 βουλευτές παραπάνω. Οπότε κάνει ό,τι θέλει στη Βουλή. Πάει ρίσκος του λαού. Και το κρίσιμο θέμα. Στο μεσοδιάστημα, σε αυτά τα 4 ή πλέον 5 έτη, σε ό,τι αφορά την αυτοδιοίκηση, ο Έλληνας πολίτης δεν έχει την παραμικρή δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης στα κοινά και ελέγχου εξουσίας. Είτε πρόκειται για την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική, είτε πρόκειται για τις διαδικασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πώς λοιπόν προστατεύεται ο πολίτης όταν ο πολιτικός, τον οποίο επιλέγει, είτε πρόκειται για πρωθυπουργό και βουλευτή, είτε πρόκειται για δήμαρχο και δημοτικό σύμβουλο, αποδειχτεί αναπόλυτος, έχει τη δυνατότητα να τον ανακαλέσει, να τον ανακαλέσει πριν τη λήξη της τετραετίας και πενταετίας, αντιστοίχως, ή έστω να ακυρώσει τις πράξεις του, οι οποίες δεν ταυτίζονται με όσα είχε υποσχεθεί προεκλογικώς? Η απάντηση είναι όχι. Ο πολίτης είναι καταδικασμένος να υποστεί τις συνέπειες μιας κακής επιλογής, η οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων οφείλεται σε εξαπάτησή του από τον πολιτικό, τον οποίο επέλεξε. Η δε εξαπάτηση πολίτη από συμπολίτη του θεωρείται αδίκημα, με ποινικές και αστικές συνέπειες, ενώ η εξαπάτηση των κατοίκων μιας χώρας ή ενός δήμου βαπτίζεται ως πολιτική ευθύνη. Από πολιτική ευθύνη. Θα το καταψηφίσουμε. Χωρίς περαιτέρω συνέπειες για τον επίορκο πολιτικό, έστω και αν οι πράξεις και οι παραλήψεις του μπορούν να καταστρέψουν μια χώρα ή ένα δήμο και να οδηγήσουν ακόμη και στο θάνατο πολλούς συμπολίτες μας, όπως σημαίνει σήμερα. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η πολιτική των μνημονίων, όπου ο λαός ουδέποτε ρωτήθηκε και ουδέποτε έλαβε συναποφάσεις. Άρα τόσο είναι συνυπεύθυνο. Πώς λοιπόν μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση? Η μοναδική, ουσιαστική και γνήσια δημοκρατική παρέμβαση των πολιτών ήταν και είναι ο θεσμός των δημοψηφισμάτων. Και μάλιστα αυτών που προκαλούνται με πρωτοβουλία των ιδίων των πολιτών. Πρόκειται για έναν θεσμό ο οποίος υπάρχει και λειτουργεί επιτυχώς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πήρα το παράδειγμα από εμάς, την αρχαία Ελλάδα, και εμείς το εγκαταλείψαμε. Προεξάμπησα περίπτωση είναι αυτή της Ελβετίας. Ας δούμε λοιπόν τι προβλέπει η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία σχετικά με το ζήτημα των δημοψηφισμάτων, αλλά και εν γέννη με τη δυνατότητα των πολιτών να διατυπώνουν θεσμικά την άποψή τους. Το Σύνταγμα της Ελλάδος, όπως διαμορφώθηκε, ψηφίστηκε το 1975, διαμορφώθηκε με τις τροποποιήσεις του μέχρι και το 2001 η τελευταία τροποποίηση, προβλέπει μόνο δημοψηφίσματα τα οποία προκαλούνται από ειδικές πλειοψηφίες βουλευτών και για ορισμένα μόνο ζητήματα. Επί της ουσίας, δημοψήφισμα μπορεί να προκληθεί μόνο εάν η εκάστοτε κυβέρνηση το επιδιώξει και με το ερώτημα το οποίο η ίδια θα θέσει στο λαό. Τίθεται δε και περιορισμοί ως προς τον αριθμό των δημοψηφισμάτων τα οποία δύναται να προκληθούν. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 44 παράγραφος 2 του Συντάγματος, θα σας πω τι προβλέπει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσει με διάταγμα δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα. Έχουμε την πρώτη κατηγορία. Ύστερα, λέει, από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βουλευτών που λαμβάνεται με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Άρα, αν δεν υπάρχει πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, πάει το δημοψήφισμα. Δημοψήφισμα προκηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, εκτός από τα δημοσιονομικά. Εφόσον, λέει, αυτό αποφασιστεί από τα 3/5 του συνόλου των βουλευτών, ύστερα από πρόταση των 2/5. Του συνόλου και όπως ορίζουν ο κανονισμός της Βουλής και ο νόμος για την εφαρμογή της παραγράφωσης. Άρα, επί της ουσίας, πάλι η κυβερνητική πλειοψηφία πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία. Αλλιώς δεν γίνει τίποτα. Και έχει και τον περιορισμό προς τον αριθμό των δημοψηφισμάτων. Δεν εισάγονται, λέει το άρθρο 44 παράγραφος 2, κατά την ίδια περίοδο της Βουλής, περισσότερες από 2 προτάσεις δημοψηφίσματος για νομοσχέδιο. Ο νόμος, ο οποίος ρυθμίζει τη διαδικασία των προαναφερθέντων δημοψηφισμάτων, εάν και όταν αυτά αποφασιστούν από την κυβερνητική εξουσία, είναι ο 40-23 του 2011. Στη χώρα μας, να πούμε τι έχει γίνει στη χώρα μας με τα δημοψηφίσματα, ιστορικά. Στη χώρα μας έχουν γίνει συνολικά 7 δημοψηφίσματα σε ένα διάστημα 54 ετών, από το 1920 έως το 1974, όπου κυριαρχούσε πάντοτε το πολιτιακό ζήτημα, βασιλευωμένη αβασίλευτη δημοκρατία. Τα 6 δημοψηφίσματα αφορούσαν το πολιτιακό και το 1 την αίτηση συντάγματος. Μάλιστα, τα 3 από τα 7 δημοψηφίσματα διενεργήθηκαν από δικτατορικές κυβερνήσεις. Από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, μας καίει αυτό, τι έχει συμβεί από τη μεταπολίτευση, υποτίθεται ότι έχουμε αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ποιας δημοκρατίας?
Από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, μόνο ένα δημοψήφισμα έχει διεξαχθεί και αυτό είναι τη 8η Δεκεμβρίου του 1974, το οποίο αφορούσε στη μορφή του πολιτεύματός μας. Είτε εάν ο λαός προτιμούσε τη βασιλευωμένη ή την αβασίλευτη δημοκρατία. Εγώ θα το έθετα να ποιον θέλουμε να έχουμε από πάνω, ποιον δυνάστε ενδεχομένως θα θέλαμε να έχουμε από πάνω μας. Γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχουν τα δημοψηφίσματα, δεν έχει νόημα. Έρχεται ουδέν δημοψήφισμα έχει διεξαχθεί, έστω και με πρωτοβουλία της εκάστοτε κυβέρνησης. Λες και δεν υπήρξαν κρίσιμα εθνικά θέματα ή δεν υπήρξαν κρίσιμα νομοθετήματα για τα οποία θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη η άποψη του λαού. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η επιβολή στο λαό της πολιτικής των μνημονίων και της εντάξεως της χώρας στην επιτήρηση της γνωστής πλέον σε όλους μας Τρόικας. Όταν λοιπόν δεν γίνεται δημοψήφισμα για τόσο σοβαρά ζητήματα, δεν είναι δυνατόν να θεωρούν τον λαό μας υπεύθυνο για ό,τι συμβαίνει και ό,τι υφίσταται. Σε κάθε περίπτωση είναι προφανές ότι η πρόβλεψη δημοψηφισμάτων μόνο με πρωτοβουλία της εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας δημιούργησε και δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στη χώρα μας και στο λαό μας. Αυτό αποδείχθηκε ιστορικά. Πλέον έχουμε την ιστορική εμπειρία. Σε αντίθεση με το Σύνταγμα και την κυβερνητική πολιτική, η νομοθεσία για την τοπική αυτοδιοίκηση, πάμε τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση, προβλέπει τόσο τα δημοψηφίσματα με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, όσο και τα δημοψηφίσματα με πρωτοβουλία πολιτών. Οι περισσότεροι πιστεύω δεν θα το γνωρίζετε ότι προβλέπετε. Θεσμικά προβλέπετε τα δημοψηφίσματα με πρωτοβουλία των πολιτών. Με ένα μεγάλο λάθος. Η νομοθεσία θέτει σοβαρούς περιορισμούς, τόσο ως προς τη θεματολογία των δημοψηφισμάτων, όσο και ως προς τον αριθμό τους. Ειδικώς δε ως προς τα δημοψηφίσματα με πρωτοβουλία πολιτών, προβλέπονται μόνο για το ενδεχόμενο συνένωσης δήμων. Το βασικότερο δε πρόβλημα, το οποίο καταδεικνύει τις προθέσεις της εκάστοτε εξουσίας και το πώς αντιλαμβάνεται τη δημοκρατία και το σεβασμό στον Έλληνα πολίτη, είναι ότι εξαρτάται την ενέργεια αυτών των δημοψηφισμάτων από την έκδοση προεδρικού διατάγματος, το οποίο θα ορίζει τη σχετική διαδικασία. Η έκδοση αυτού του προεδρικού διατάγματος εγκρεμεί από το 2006. Αν αυτό δεν σημαίνει δούλεμα εμπαιγμός των πολιτών, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε. Δεν γνωρίζουμε εξάλλου να έχει υπάρξει η παραμικρή πίεση της πρώην Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων και νυν Κεντρικής Ένωσης Δήμων προς την εκάστοτε κυβέρνηση να εκδώσει το σχετικό προεδρικό διάταγμα. Έστω και αυτό το περιορισμένο δημοψήφισμα που είναι για συνένωση, που είναι για άλλα θέματα, να γίνει μια αρχή. Δεν υπάρχει καμία πίεση από κανένα. Αυτό για εμάς τους πολίτες δημότες σημαίνει πολλά, όπως και το γεγονός ότι εφαρμόζεται προσχηματικώς και ανεπαρκώς τόσο το άρθρο 76 του Καλλικρατικού Νόμου για τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, όσο και το άρθρο 85 του ίδιου νόμου, το οποίο πιστεύω οι περισσότεροι το γνωρίζουν, θα σας πω ακριβώς τι είναι. Ειδικώς λοιπόν ως προς το άρθρο 85 του νόμου 3852 του 10, είναι ο καλύτερο νόμος περί Καλλικράτη. Ρητός προβλέπεται η υποχρέωση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου, τοπικής κοινότητας, σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να συγκαλεί τους κατοίκους σε συνέλευση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, προκειμένου να προτείνουν στα αρμόδια όργανα του Δήμου τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο Δήμος σχετικά με ζητήματα όπως η παροχή κοινωνικών και άλλων παροχών στους κατοίκους, η λήψη μέτρων για την προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, τα έργα που πρέπει να γίνουν στην τοπική κοινότητα, τρόπους για την τουριστική αξιοποίηση και προβολή της περιοχής, βλέπει αλικές. Δεν θα έπρεπε να γίνει μια συνέλευση πολιτών, τώρα το λέω επειδή είναι και επίκαιρο. Να προτείνει. Χρόνια τώρα. Προβλέπεται μάλιστα και η τήρηση πρακτικών από υπάλληλο του Δήμου. Οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων δημοτών. Αλήθεια, πόσες τέτοιες συνελεύσεις πολιτών έχουν συγκληθεί και ποια είναι τα αποτελέσματά τους. Γνωρίζουν οι δημότες τη συγκεκριμένη υποχρέωση των τοπικών αγώνων. Μια τέτοια συνέλευση έπρεπε και πρέπει να έχει γίνει και να γίνει, π.χ. στη Σαρονίδα για το ζήτημα των χρυσών κυρίων, για τις αλικές, για χίλια δύο ζητήματα. Που είναι και επίκαιρα. Θα πω το εξής για να μην παρεξηγούμε. Μπορεί να κάποιοι να ενοχλούνται ή να ενοχληθούν από αυτά που λέω και λέμε. Και για την όποια κριτική. Πιστέψτε με όμως, η όποια κριτική, το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, είναι καλόπιστη και καλοπροαίρετη και αποσκοπεί στη διόρθωση των πραγμάτων και στην αλλαγή της νοοτροπίας όλων μας, πιστεύοντας πάντα καλόπιστα ότι
μπορεί να ήταν από μια εσφαλμένη, από κακή γνώση του νόμου, από λάθος αντίληψη. Θέλουμε να είμαστε καλόπιστοι καταρχήν. Και αναμένουμε να διορθωθούν κάποια πράγματα. Οι κατέχοντες στην εξουσία, κατά κανόνα, δεν αρέσκονται στους περιορισμούς. Πολλό δε μάλλον στους αυτοπεριορισμούς. Αλλά αντιθέτως στη διαρκή αύξηση της εξουσίας του. Δυστυχώς αυτό είναι συνυφασμένο με την φύση του ανθρώπου, καθότι η εξουσία λειτουργεί ως ναρκωτικό ενεθιστική. Αποτείται μεγάλη εσωτερική δύναμη και καλλιέργεια. Αριστεία πνεύματος, εγώ θα το λέω. Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νομική υποχρέωση των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων να προκαλούν δημοψηφίσματα ή πολύ περισσότερο να αποδέχονται δημοψηφίσματα με πρωτοβουλία πολιτών. Πλην όμως, ως ακομμάτιστη και αδέσμευτη πολίτης του Δήμου Σαλονικού, ζητούμε από τους υποψηφίους δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Σαλονικού να αυτοδεσμευτούν. Και μάλιστα υπογράφουν στον αυτοπεριορισμό της εξουσίας τους, αποδεχόμενοι τα δημοψηφίσματα με πρωτοβουλία πολιτών και την εκ μέρους τους υλοποίηση όσων αποφασίζονται από τους δημότες μέχρι αυτά τα δημοψηφίσματα να κατοχυρωθούν επιτέλους και νομικά, πολλό δε μάλλον συνταγματικά. Εάν εσείς οι πολιτικοί κυβερνάτε σωστά, δεν έχετε να φοβηθείτε το παραμικρό από την πρόβλεψη των δημοψηφισμάτων με πρωτοβουλία πολιτών. Αλλά και να είστε βέβαιοι ότι θα δημιουργείτε, αν κυβερνάτε σωστά, ελάχιστες αφορμές για τους πολίτες να προκαλούν δημοψήφισμα. Είτε για να κυρώσουν μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είτε για να προτείνουν το οτιδήποτε. Από εσάς εξαρτάται. Σε κάθε περίπτωση, απευθυνόμενος σε όλους εσάς τους συμπολίτες μου, επισημαίνω ότι δεν αρκεί η κατοχύρωση του δικαιώματος των δημοψηφισμάτων με πρωτοβουλία πολιτών. Οι ίδιοι πολίτες πρέπει να το ασκούν αυτό το πολύτιμο δικαίωμα και μάλιστα κατά τρόπο ορθό. Αυτό απαιτεί συμμετοχή και ενημέρωση. Γι' αυτό και στην πρόταση που θα παρουσιάσει ο Διονύσης μετά, προβλέπουμε και ένα χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα ζητηθεί το δημοψήφισμα να υπάρχει διαβούλευση. Ένα ικανό διάστημα, να ενημερωθεί ο κόσμος. Η ανάγκη και τη σωστή απόφαση. Ένα λεπτό, Δημήτρη. Επιτρέψτε μου, κύριε Βόγκολη, τελειώνω. Επιτρέψτε μου, γιατί έχει σημασία. Στην αρχαιότητα, γιατί τελικά ασχολήθηκα με δύο θέματα, λίγο χρόνο παραπάνω. Στην αρχαιότητα, όποιο δεν ασχολείται με τα κοινά, δεν θεωρείται πολίτη και του αφαιρούνται τα δικαιώματα. Τον ονόμαζαν και ιδιώτη. Όταν δεν ασκείς ένα δικαίωμα, αυτό αποδυναμώνεται και στη συνέχεια χάνεται οριστικά. Η αποδυνάμωση του δικαιώματος λόγω της μη ασκήσεώς του από το δικαιούχο προβλέπεται τόσο στο εμπόριο δίκαιο όσο και στο διεθνές δίκαιο και εν γέννη σχέση μεταξύ κρατών. Π.χ. το δικαίωμα επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια και ανακήρυξη ΑΟΣ κλπ. Ο πολίτης λοιπόν πρέπει να είναι ενεργοποιημένος και συνειδητοποιημένος, επιδιώκοντας διαρκώς την αντικειμενική και πολύπλευρη ενημέρωσή του, καθώς και τη συμμετοχή του στη λήψη των αποφάσεων όταν του δίνεται αυτό το δικαίωμα. Τίποτε στη ζωή δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Δυστυχώς εκτιμούμε κάτι που έχουμε μόνο όταν το χάσουμε. Στην περίπτωση που μας αφορά, δηλαδή για τα δημοψηφίσματα, όμως, το δικαίωμα δεν υφίσταται καν και αγωνιζόμαστε για να το αποκτήσουμε. Εάν λοιπόν οι υποψήφοι μας εννοούν ότι ενδιαφέρονται για τον πολίτη και την άποψή του, ότι το σέβονται και ότι επιθυμούν να συνδιαμορφώνουν την πολιτική τους με τους πολίτες, τότε πρέπει να αποδείξουν καταρχήν αποδεκόμενοι τα δημοψηφίσματα με πρωτοβουλία πολιτών, καθώς και την ουσιαστική υλοποίηση των προβλέψεων του νόμου για τις γενικές συνελεύσεις των κατοίκων και την Επιτροπή Διαβούλευσης. Κατά δεύτερο λόγο, θα πρέπει να το αποδείξουν στην πράξη μετά την ενδεχόμενη εκλογή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στα τοπικά συμβούλια. Να είστε βέβαιοι ότι ως πολίτες θα ελέγχουμε διαρκώς την αξιοπιστία σας, τόσο πριν όσο και μετά τις επικείμενες εκλογές. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να προλάβω κάποιους οι οποίοι ενδέχεται να ισχυριστούν ότι οι Έλληνες πολίτες δεν είναι όριμοι να λαμβάνουν οι ίδιοι αποφάσεις για το μέλλον τους. Πέραν του γεγονότος ότι ο εν λόγω ισχυρισμός είναι άκρος αντιφατικός, πως είναι όριμο να επιλέγει η κυβέρνηση, αλλά δεν είναι όριμο να αποφασίζει για τον εαυτό του, και επικίνδυνος, ναι, μεν θα παραδεχτώ ότι με ευθύνη της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας οι Έλληνες πολίτες, σε αντίθεση με τους πολίτες άλλων χωρών, δεν έχουν συνηθίσει σε τέτοιες διαδικασίες, το δε θα επισημάνω ότι η εμπειρία και η σχετική νοοτροπία αποκτάται ευχερέστερα. Θα σας αναφέρω και ένα χαρακτηριστικό ιστορικό παράδειγμα. Ως γνωστόν, οι υπόδουλοι Έλληνες, ναι μεν επιθυμούσαν την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού και την απελευθέρωσή τους, πλην όμως στους 4 αιώνες σκλαβιάς είχαν εθιστεί στο ραγιανισμό πλέον και στη δουλικότητα. Έπρεπε πρώτα να αποτείναξουν την νοοτροπία και το φόβο του ραγιά. Ο Φωτάκος, στα απομνημονεύματά του, υπασπιστεί στο Κολοκοτρώνη. Αναφέρει το απόλυτο χαρακτηριστικό περιστατικό στα απομνημονεύματά του και με αυτό πάνω κάτω ολοκληρώνω.
Όταν οι Τούρκοι, λέει ο Φωτάκος, του Νεοκάστρου, πολιορκούμενοι από τους Έλληνες, αποφάσισαν να παραδοθούν, συνέβη το εξής. Οι Τούρκοι ζήτησαν να διαπραγματευτούν με τους Έλληνες και όρισαν τον τόπο και την ημέρα για να συναντηθούν οι αξιωματικοί και το δύο μέρο. Οι Έλληνες στρατιώτες ήταν ανυπόμονοι και ανυπάκουοι. Και όταν οι Τούρκοι έβγαιναν από τον Νεόκαστρο για να διαπραγματευτούν, έρχονταν και αυτοί οι Έλληνες στρατιώτες σωριδών για να δουν, να ακούσουν και να μάθουν πώς θα παραδίδονταν οι Τούρκοι. Πρώτη φορά θα βλέπαν Τούρκους να παραδίδονται. Αυτό όμως φόβιζε τους Τούρκους και έτσι έφευγαν πανικόβλητοι και επέστρεφαν στο χείρο. Όταν πλέον διαπίστωσαν οι Τούρκοι ότι οι Έλληνες δεν υπάρχουν στους καπεταναίους τους, μία ημέρα ο Τσιντάραγκας, ο κλειδούχος του φρουρίου, ο Τούρκος, έχασε την υπομονή του και αφού εστράφηκε προς τους Έλληνες στρατιώτες, φώναξε τα εξής. Σουτ βρερονή! Η φωνή αυτή αμέσως προκάλεσε τη σιωπή των Ελλήνων. Εδώ είναι που εφαρμόζεται, λέει ο Φωτάκος, το ρητό. Είδε ο δούλος τον δεσπότη και εφοβήθηκε. Με κανέναν άλλο τρόπο δεν μπορούσαν οι καπεταναίοι να απομακρύνουν τους στρατιώτες τους για να σταθούν οι Τούρκοι στις συνομιλίες. Μόνο η φωνή του Αγά, Τούρκου Αγά, τους ησύχασε. Πόσον ο φόβος είναι δυνατός και ανεξάλληπτος, όταν είναι παιδιώθεν ριζωμένος στις ψυχές των ανθρώπων, όπως ήταν τότε στους Έλληνες από τους Τούρκους. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, οι κρατούντες στην Ελλάδα, όπως είχα προαναφέρει, έχουν καλλιεργήσει τον Έλληνα πολίτη την ανασφάλεια, την ενοχή, την υποταγή, την αίσθηση ανικανότητας να διαχειριστούν οι ίδιοι τις υποθέσεις τους. Με βάση αυτό το σκεπτικό, οι Έλληνες δεν θα έπρεπε να επαναστατήσουν, γιατί δεν ήταν συνηθισμένοι στην ελευθερία. Μαθαίνει να ζει κανείς ελεύθερος, όπως μαθαίνει να γίνει σκυδούλος. Το ίδιο ισχύει και με τα δημοψηφίσματα. Όσο γίνονται, τόσο θα εκπαιδεύεται ο λαός με αυτά και θα γίνεται καλύτερος και μαζί και η κοινωνία και η χώρα μας. Αυτά τα λίγα. Καλησπέρα σας. Θα έλεγε ίσως κάποιος μετά από αυτά που είπε και ο Δημήτρης Κομανόλης ότι η θεσμοθέτηση των δημοψηφισμάτων θα ήταν μονόδρομος για την κοινωνία μας. Δεν είναι όμως. Το Σώμα των Πολιτών έχει πάντα επιλογές, με πράξεις ή με παραλήψεις. Αναγκαία και ικανή προϋπόθεση για τη θεσμοθέτηση των δημοψηφισμάτων είναι η θέληση των πολιτών. Μόνο αν το θέλουμε πολύ, ξαναλέω, μόνο αν το θέλουμε πολύ θα διεξαχθούν δημοψηφίσματα με πρωτοβουλία πολιτών στη χώρα μας. Αλλιώς, ξεχάστε. Και όταν λέω αν το θέλουμε πολύ, εννοώ καθένας από εμάς και όσοι είναι έξω από εδώ. Λοιπόν, προχωράω στην παρουσίαση της πρότασης. Πρόταση Δημοτών Σαρονικού για αυτοδέσμευση υποψηφίων στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Δημοψήφισμα πρωτοβουλίας πολιτών γενικό πλαίσιο. Α. Δημοψήφισμα πρότασης. Με τη συλλογή υπογραφών δημοτών του Δήμου Σαρονικού που αντιστοιχούν στο 10% του συνόλου όσων ψήφισαν στις τελευταίες δημοτικές εκλογές στο Δήμο Σαρονικού, σε αυτές με τη μικρότερη συμμετοχή, αν υπήρξε επαναληπτική ψηφοφορία, οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος υπέρ πρότασης που προτείνουν οι ίδιοι. Χρονικό όριο για τη συλλογή των παραπάνω υπογραφών καθορίζονται οι 120 μέρες. Β. Δημοψήφισμα ανάκλησης. Με τη συλλογή υπογραφών δημοτών του Δήμου Σαρονικού που αντιστοιχούν στο 10% του συνόλου όσων ψήφισαν στις τελευταίες δημοτικές εκλογές στο Δήμο Σαρονικού, σε αυτές με τη μικρότερη συμμετοχή αν υπήρξε επαναληπτική ψηφοφορία, οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την ανάκληση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Χρονικό όριο για τη συλλογή των παραπάνω υπογραφών καθορίζονται οι 45 ημέρες μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαρονικού. Για τις παραπάνω προτάσεις ισχύουν τα ακόλουθα. Θα πάρεις στο τελευταίο. Δεξιά. Μπορώ να κάνω μόνο. Δεν μπορούν να τίθενται υπό αμφισβήτηση και επομένως σε δημοψήφισμα ζητήματα τα οποία έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, όπως αυτά ρυθμίζονται στο σχετικό κεφάλαιο του Συντάγματος της Ελλάδος. Ωραία.
μπορείτε να βγάλετε το πόδι και να... Να λέω το πόδι και να είσαι εδώ. Να λέω το πόδι και να είσαι εδώ. Κάνουμε και κάτι άλλο. Μπορείς να σταλώσουμε και χειρογραφισμό. Όχι, δεν είναι αυτό. Όχι, άσπρος. Δεν είσαι πέντε άσπρος. Εντάξει, εδώ είναι. Μια χαρά είναι. Το ξαναπέρω λίγο από την αρχή. Δεν μπορούν να τίθενται υπό αμφισβήτηση και επομένως σε δημοψήφισμα ζητήματα τα οποία έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα όπως αυτά ρυθμίζονται στο σχετικό κεφάλαιο του Συντάγματος της Ελλάδος. Ως πρόταση πολιτών ή της Δημοτικής Αρχής δεν μπορεί να νοηθεί και να γίνει δεκτή καμία θέση η οποία προσβάλλει τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα όπως αυτά ορίζονται στο Σύνταγμα της Ελλάδος καθώς και την κυριαρχία της χώρας. Το ίδιο ισχύει και για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων είναι έγκυρα αν η συμμετοχή στο δημοψήφισμα είναι τουλάχιστον στο 20% των ψηφισάτων στις τελευταίες εκλογές στο Δήμο Σαρονικού, σε αυτές με τη μικρότερη συμμετοχή αν υπήρξε επαναληπτική ψηφοφορία. Μεταξύ της ολοκλήρωσης της συλλογής υπογραφών για την διενέργεια δημοψηφίσματος καθορίζεται ως χρόνος διαβούλευσης τουλάχιστον 2 μήνες για το δημοψήφισμα ανάκλησης και 6 μήνες για τα δημοψηφίσματα πρότασης πολιτών. Η διαδικασία πρέπει να είναι αντίστοιχη με αυτή των δημοτικών εκλογών με τις αναγκαίες προσαρμογές για τα δημοψηφίσματα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται στη διαδικασία η συμμετοχή εκπροσώπων των ετούντων στο δημοψήφισμα. Καμία αλλαγή δεν γίνεται στην παραπάνω πρόταση και τις παρατηρήσεις της χωρίς διενέργεια δημοψηφίσματος. Αυτή είναι η πρόταση. Δεν έχω να κάνω καμία παρατήρηση εκτός ίσως από το σημείο περί της εγκυρότητας και του αναγκαίου 20% προσέλευσης προκειμένου να είναι έγκυρο το δημοψήφισμα. Αυτό τέθηκε από ό,τι μου είπε ο Μανώλης, επειδή υπήρξαν αμφιβολίες για το αν θα έπρεπε να μην υπάρχει καθόλου ποσοστό εγκυρότητας κτλ. Θα μπορούσε για ψηλού πείδημα να γίνονται δημοψηφίσματα και τέτοια ερώτηματα. Προκειμένου λοιπόν να καθούν τέτοιου είδους αντιρρήσεις, μπήκε αυτό το ποσοστό. Γενικά πάντως μιλώντας, σε όσες χώρες ο θεσμός είναι επιτυχημένος, δεν υπάρχουν τέτοια ποσοστά προκειμένου να είναι έγκυρα τα δημοψηφίσματα. Τα δημοψηφίσματα και στην Ελβετία και στη Βαβαρία, στο Μόναχο που ισχύουν, είναι έγκυρα ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. Και αυτό είναι λογικό για τουλάχιστον τρεις λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι σε περίπτωση που υπάρχει ποσοστό, συνήθως δεν είναι τόσο μικρό, είναι μεγαλύτερο. Στην Ιταλία, ας πούμε, είναι 50-1. Τότε είναι πολύ εύκολο μια κυρίαρχη πολιτική δύναμη να καλέσει τους ψηφοφόρους, τους οπαδούς της σε αποχή, με αποτέλεσμα, παρόλο που θα υποστήριζε μια μειοψηφούσα άποψη, τελικά ήταν έγκυρο το δημοψήφισμα, τελικά να μην είναι έγκυρο, παρόλο που χάνει αυτή η πολιτική παράταξη, το δημοψήφισμα δεν είναι έγκυρο γιατί ακριβώς δεν πέρασε το 50-1. Ένα άλλο θέμα είναι στις κοινοβουλευτικές εκλογές, στις εκλογές που ψηφίζουμε για αντιπροσώπους. Υπάρχει κανένα όριο για το αν θα είναι έγκυρες ή όχι οι εκλογές? Προφανώς και δεν υπάρχει. Είναι 7 εκατομμύρια οι Έλληνες ψηφοφόροι. Και 70.000 να κατέβουν να ψηφίσουν και όλοι οι άλλοι να κάνουν αποχή, η κυβέρνηση που θα εκλεγεί θα είναι νομιμότατη. Γιατί λοιπόν στα δημοψηφίσματα να έχουμε ποσοστό εγκυρότητας? Αυτά και εντάξει, τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συζήτηση. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, το ποσοστό υπάρχει. Έτσι. Απλώς δικό μου προσωπικό σχόλιο. Αυτά. Και να τον καλέσουμε για να τοποθετηθεί. Σε όλους και όλες, δύο πράγματα ήθελα να πω. Παρακολουθώ εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα αυτή τη διαδικασία της όχι μόνο της διερεύνησης, αλλά και της τεκμηρίωσης και της κατάθεσης αυτής της πρότασης. Είχαμε την ευκαιρία με πολλούς φίλους
και από το πάνελ και άλλους να συζητήσουμε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι και εγώ και αρκετά μέλη της παράταξης έχουμε ήδη συμφωνήσει και έχουμε αποδεχθεί αυτή τη διαδικασία. Θέλω να πω ότι η λαϊκή συμμετοχή, οι λαϊκές συμμελεύσεις και συνελεύσεις και τα δημοψηφίσματα είναι μια διαδικασία την οποία ήδη την έχουμε εξαγγείλει στις ομιλίες μας και στο προγραμματικό λόγο που προσπαθούμε να διατυπώσουμε με τους πολίτες. Άρα για μας είναι κάτι γνώριμο και αναγκαίο. Υπάρχουν προφανώς τεχνικά θέματα τα οποία μπορούν να συζητηθούν, αλλά αυτά δεν αλλάζουν το χαρακτήρα της ενέργειας και τη λογική που υπηρετεί στην οποία είμαστε σύμφωνοι. Θέλω μόνο να πω ότι άκουσα αυτό που είπε ο κύριος Κλούρας, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να φοβόμαστε, αν μάλλον διοικούμε καλά, δεν έχουμε πρόβλημα. Εγώ θα το άλλαζα και θα έλεγα ότι αν διοικούμε χωρίς δεσμεύσεις, δεν έχουμε πρόβλημα. Διότι είναι σαφές ότι, και το έχουμε δει και στην πράξη, ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν καταρχήν αποφασιστεί, αλλά όταν είσαι σε επαφή με την κοινωνία και με τα δεδομένα που αλλάζουν, οφείλεις αυτό το πράγμα να το κουραστείς και να ακούσεις την κοινωνία. Και εκεί το βασικό στοιχείο που πρέπει να υπάρχει είναι ότι υπάρχουν δεσμεύσεις και γραμμάτια που πρέπει να ξεπληρώσεις. Όταν αυτά δεν υπάρχουν, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό για μας και αυτονόητο να είσαι συνεχώς σε επαφή με την κοινωνία και η διαδικασία των δημοψηφισμάτων είναι κάτι και που σου επιτρέπει και σε βοηθάει σε αυτήν την κατεύθυνση. Τελειώνοντας, είναι σαφές ότι είμαστε υπέρ αυτής της προσπάθειας και σας χαίρομαι για όλη σας την προσπάθεια των τελευταίων εβδομάδων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω από φορείς της περιοχής να έχουν τέτοιες απόψεις, γιατί για μας, και το έχουμε πει πολλές φορές, η δημοκρατική λειτουργία του Δήμου με ένα άλλο μοντέλο, που δεν είναι το δημαρχοκεντρικό που ξέρουμε μέχρι σήμερα, είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του προγράμματός μας και της αντίληψής μας για το τι θέλουμε να κάνουμε σε αυτό το Δήμο. Άρα λοιπόν, για να προχωρήσουμε μπροστά, επειδή η κρίση της κοινωνίας μας δεν είναι μόνο οικονομική, είναι και κρίση αξιών, πρέπει να αλλάξουμε λίγο τα πράγματα. Και για μας είναι σημαντικό να κάνουμε πρωταγωνιστή τον πολίτη στο Δήμο. Δηλαδή να τον βάλουμε μέσα στη λήψη των αποφάσεων και να τον κάνουμε συμμέτοχο σε οτιδήποτε αποφασίζεται για το αύριο και το σήμερα του τόπου. Άκουσα τον κύριο Κλούρα προηγουμένως που είπε για τα τοπικά συμβούλια, τα οποία δυστυχώς δεν λειτουργήσαν μέχρι σήμερα. Ούτε όλα τα θεσμοθετημένα όργανα του Καλλικράτη λειτουργήσαν, δηλαδή η Επιτροπή Διαβούλευσης ξεκίνησε με έναν μεγάλο αριθμό πολιτών και κατάντησε να συμμετέχουν 4-5. Και αυτό γιατί απλά έβλεπαν οι πολίτες ότι δεν λαμβάνονται υπόψη αυτά που αποφασίζονται σε αυτές τις επιτροπές. Άρα λοιπόν τα θεσμοθετημένα όργανα πρέπει να λειτουργήσουν και θα λειτουργήσουν, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσουν τα πράγματα μπροστά. Και οι λαϊκές συνελεύσεις είναι κάτι απόλυτα απαραίτητο. Για μένα 4 φορές το χρόνο θα πρέπει να γίνεται σε τακτική βάση η λαϊκή συνέλευση και έκτακτα όποτε χρειάζεται σε κάθε περιοχή που υπάρχουν προβλήματα και τα οποία θα πρέπει να συναποφασίζει η Δημοτική Αρχή μαζί με τους πολίτες. Τα δημοψηφίσματα βέβαια αποτελούν ένα καταξιωμένο δικαίωμα, άσχετο εάν στη χώρα μας δεν πολύ χρησιμοποιείται. Είναι ο μεγαλύτερος βαθμός έκφρασης δημοκρατίας και άποψης των πολιτών. Επομένως, όχι είμαστε σύμφωνοι, αλλά το έχουμε ήδη πει στο πρόγραμμά μας. Είναι για μας ένα από τα βασικά σημεία της λειτουργίας του Δήμου, να υπάρχουν δημοψηφίσματα και εμείς λέμε ή να τα αποφασίζει ο ίδιος ο Δήμος για τα θέματα που εκείνος θεωρεί σημαντικά ή οι ίδιοι οι πολίτες, έτσι όπως το έχουν αναφέρει εδώ από τους συλλόγους. Ομολογώ ότι εγώ είχα κάποιους ενδιασμούς στην αρχή σε σχέση με το αν θα πρέπει να υπάρχει ποσοστό ή όχι. Δηλαδή θεωρούσα ότι πρέπει να υπάρχει ποσοστό και
Στο πρόγραμμά μας λέμε και εμείς το ίδιο 20%, χαίρομαι που συμφωνούμε σε αυτό. Μελέτησα πάρα πολύ καλά αυτό που γίνεται στην Ελβετία, είναι πιο προχωρημένο, απλά θεωρώ ότι εδώ έχουμε ανάγκη του ποσοστού αυτή τη στιγμή, γιατί είναι κάτι καινούριο για μας, μακάρι να το βάλουμε στην κουλτούρα μας και μετά να μπορέσουμε να βγάλουμε και το ποσοστό. Άρα λοιπόν συμφωνούμε απολύτως και εγώ δεσμεύομαι ότι ασφαλώς θα το κάνω, διότι πιστεύουμε όλοι μας αυτό. Των εξαίρετων ψήλων ήταν περιεκτικές και ουσιαστικές. Εγώ δεν θα ασχοληθώ συγκεκριμένα με ό,τι αναλύθηκε. Θα πω ότι η δημοκρατία όπως την γνωρίζουμε μέχρι σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα και στη χώρα μας φαλκιδεύεται μέρα με την ημέρα. Ο πολίτης, όπως η έννοια καθιερώθηκε από τους αρχαίους προγόνους μας, υποβαθμίζεται. Ο ελληνικός λαός τον τελευταίο χρόνο διαπιστώνει ότι ο Έλληνας πολίτης οδηγείται στο περιθώριο, φτωχοποιείται, σκλαβοποιείται. Άρα, έχω τη γνώμη ότι ο Έλληνας πολίτης έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα τον βοηθήσουν να διαμορφώσει την άποψη ότι μέσα σε ένα σύστημα δημοκρατίας φαλκιδευμένης όπως τη δούμε σήμερα και όπως θα τη ζήσουμε πολύ πιο άγρια στα χρόνια που έρχονται, δεν έχει προοπτική. Εάν παράλληλα λάβουμε υπόψη μας ότι δεν έχει δυνατότητες αντίδρασης, κάποτε έκανε παραστάσεις, κάποτε έκανε κινήματα, τώρα πλέον δεν έχει ούτε αυτή τη δυνατότητα. Δυνάμεις γνωστές που βρίσκονται πίσω από το παραβάν κινούν την οικονομία, την παγκόσμια οικονομία. Κινούν τα λύματα της πληροφόρησης. Άρα, μικραίνουν τη δυνατότητα των λαών να αντιπροσωπεύονται από κυβερνήσεις που αναφέρονται σε αυτούς. Καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν είναι ελεύθερη, καμία δεν αναφέρεται στο λαό της. Αναφέρεται στις 20 οικογένειες, λίγο απάνω, λίγο κάτω που κυβερνάνε τον κόσμο, αναφέρονται στο τραπεζικό οικονομικό σύστημα, αναφέρονται σε όλο αυτό το πλέγμα που έχει διαμορφώσει μια νέα κατάσταση στον πλανήτη. Ποια είναι η μόνη δυνατότητα αντίδρασης? Η μόνη δυνατότητα αντίδρασης είναι η συνειδητοποίηση του πολίτη και η δυνατότητά του να εκφραστεί μέσα από αυτά που λέμε δημοψηφίσματα πίεσης, τα οποία μπορούν και να θεσμοθετηθούν, έτσι ακριβώς όπως τα παρουσίασαν οι ομιλητές, που κατά τη δική μου γνώμη εκείνα τα ποσοστά και τα λοιπά είναι δευτερεύοντα, τουλάχιστον για την περίοδο όπου θα κληθεί ο λαός να καταλάβει, να συνειδητοποιήσει. Θεωρώ ότι τα δημοψηφίσματα και οι ενώσεις των πολιτών, οι οποίες θα κατευθύνουν τις επιλογές των πολιτών, είναι το μόνο μέσο του σημερινού πολίτη, του σημερινού Έλληνα, του σημερινού πολίτη του κόσμου, να αντιδράσει στη λέλαπα που έρχεται. Η λέλαπα που θέλει τον άνθρωπο φτωχόν,
περιθωριοποιημένων και σκλάβων. Αυτά ήθελα να πω. Και τώρα οι παρεμβάσεις από το κοινό. Παρακαλώ. Ελάτε. Να καλησπέρισω και εγώ από τη μεριά μου, να συστηθώ καταρχήν για όσους δεν με ξέρουν. Επειδή είδαμε την ανακοίνωσή σας και την πολύ καλή πρωτοβουλία, είμαι ο Τουλαρίδης ο Κώστας, είμαι υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης με την αντικαταλλαστική ανατροπή στην Αττική, με τη Δέσποινα του Κουτσούμπα, υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης στην Ανατολική Αττική, εκπαιδευτικός και πρόεδρος του Συλλόγου των Δασκάλων. Θα ήθελα στην πολύ ουσιαστική συζήτηση που ανοίγεται να κάνω μια τοποθέτηση για αυτό καθ' αυτό το ζήτημα, αλλά νομίζω ότι έχει μια αξία να δούμε λίγο σε ποιο πλαίσιο γίνεται αυτή η συζήτηση και αφορά το ζήτημα της δημοκρατίας και της δυνατότητας έκφρασης του λαού μέσα από τα δημοψηφίσματα με άμεσο τρόπο και με τρόπο που να καθορίζει τα πράγματα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να συζητήσουμε ότι βρισκόμαστε, αυτή τη συζήτηση την κάνουμε, στο έδαφος μιας τεράστιας επίθεσης που έχει εξακολουθεί σε βάρος του λαού, που εκφράζεται με την επίθεση όλου του λόγου της ουσίας, που δεν είναι μόνο οι κυβερνήσεις, οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι, τα κόμματα εξουσίας, αλλά είναι και οι υπερεθνικοί οργανισμοί οι οποίοι επιβάλλουν και οδηγούν αυτή την επίθεση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ελέγχουν την πληροφορία και καθορίζουν τις εξελίξεις. Και σε αυτή την περίοδο βλέπουμε να σαρώνονται κατακτήσεις, εργασιακά δικαιώματα, όροι ζωής και αξιοπρέπειας, να εκποιείται η δημόσια περιουσία. Έχουμε το παράδειγμα με τις παραλίες που είναι πολύ πρόσφατο και έχουμε και την κινητοποίηση μεθαύριο την Κυριακή. Και σε αυτή την ιστορία βλέπουμε ότι όλα και ομόφυλες των ανθρώπων, η γη, ο αέρας και η θάλασσα, το περιβάλλον, πρέπει να υποταχθούν στην κερδοφορία των οικονομικά ισχυρών αυτού του τόπου και αυτού του πλανήτη. Στο όνομα του ξεπεράσματος της δικιάς τους κρίσης, της καπιταλιστικής τους κρίσης. Αυτό το αναφέρω γιατί δυστυχώς αποδεικνύεται ιδιαίτερα αυτά τα τελευταία 4 χρόνια ότι αυτό δεν πηγαίνει μόνο του. Ότι αυτό απαραίτητο όρο για να επιβληθεί στην ελληνική κοινωνία έχει την περιστολή, την κατάργηση ακόμα και αυτής της αστικής δημοκρατίας που έχουμε βιώσει αυτά τα χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πραγματικότητα έχουμε ζήσει την ουσιαστική κατάργηση ακόμα και προς την κοινοβουλίου, όταν η πλειοψηφία των νόμων αυτών περιβάλλονται δεν παίρνονται με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όταν ακόμα μια σειρά ρυθμίσεις, νόμους και επιτοθέματος είναι το ζήτημα της δημοκρατίας και της δυνατότητας. Ένα λεπτό. Έχετε ένα λεπτό. Εντάξει, νομίζω ότι μια γνώμη θέλω να συμβάλλω για να μπορέσω να καταλήξω σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, λέω ότι ζούμε λοιπόν την πλήρη κατάργηση ακόμα και της αστικής δημοκρατίας με τις επιβολές των νόμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα υπερεθνικά κέντρα, με την έκφραση της καταστολής στην έκφραση του λαού απέναντι στις κινητοποιήσεις και τις διεκδικήσεις τους, με την ουσιαστική ιδιωτικοποίηση της νομοθεσίας όταν υποδεικνύονται νόμοι όπως καλή ώρα το ξεπούλημα του ελληνικού κτλ. Από συγκεκριμένα λόγια και συμφέροντα. Με αυτή την έννοια, λέω, είναι στη σωστή κατεύθυνση η διεκδίκηση της κατοχύρωσης των δημοψηφισμάτων, αλλά εμείς θέλουμε να βάλουμε την εξής πλευρά. Αυτό μπορεί να προχωρήσει και να αναπνέει, να ζήσει μόνο στο έδαφος ενός οργανωμένου λαού που θα διεκδικεί να ανατρέψει συνολικά αυτή την κατάσταση και να εκφράσει τις ανάγκες και τα δικαιώματά του. Και αυτό μπορεί να το κάνει όταν οργανώνεται σε λαϊκές συνελεύσεις, σε μαζικούς φορείς στη γειτονιά, σε επιτροπές αγώνα, οι οποίες θα φτιάχνουν τα συντονιστικά τους,
και θα διεκδικούν να επιβάλλουν με τους αγώνες τους αυτά τα δικαιώματα και τις απόψεις τους. Θέλω να πω δηλαδή ότι κατά τη γνώμη μας, κατά τη γνώμη της Ανταρσία και της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αττική, δεν είναι μόνο ζήτημα ρυθμίσεων νομικών τυπικών η κατοχήρωση των δημοψηφισμάτων. Γιατί έχουμε ζήσει και χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν κατοχυρωμένα δικαιώματα και όπως η κοινωνική βαρβαρότητα εξελίσσεται στη γειτονική Ιταλία, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα τα δημοψηφίσματα, όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ποιοτικά διαφορετική έκφραση του λαού και συμβολή του και παρέμβασή του στο να καθορίσει τα πολιτικά πράγματα. Με αυτή την έννοια λέω ότι καταλήγοντας, για να μην φάω το χρόνο σας, ότι η μάχη και η δυνατότητα επιβολής της έκφρασης του λαού και των λαϊκών εναγκών θα καθοριστεί από τη δικιά μας αυτοοργάνωση, από την συσπήρωσή μας σε πραγματικά όργανα πάλης, όργανα λαϊκής εξουσίας που θα διαμορφώσουν τους αυτούς τους αγώνες και η πρόκληση είναι την Κυριακή στις παραλίες να μην είναι υπόθεση διαπαραταξιακών επιτροπών, αλλά να είναι πρόκληση συντονιστικών λαϊκών συνελεύσεων φορέων που θα πάρουν την τύχη τους όπως έγινε με την Κερατέα δίπλα στα σκουπίδια και τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ για την ώρα σας. Για να διαμαρτυρηθούμε όπως μας αρμόν. Και τώρα, μόλις έφτασε ο κύριος Βολάκος, τον οποίον καλωσορίζουμε και τον παρακαλούμε να έρθει στο βήμα και να τοποθετηθεί. Καλησπέρα σας και από μένα. Ζητώ συγγνώμη για την αργοπορία, αλλά λόγω των ημερών καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν ελληνικές υποχρεώσεις στον συνδυασμό. Αυτό το λίγο που πρόλαβα να μελετήσω το θέμα των δημοψηφισμάτων, θα ήθελα να πω ότι εμείς ως Δημοτική Κίνηση, σύγχρονη πόλη το 2010, που βγήκαμε με μία έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο στο Αρνικό, ήμασταν οι πρώτοι που θέσαμε το θέμα της Επιτροπής Διαβούλευσης. Το προέβλεπε λοιπόν ο Καλλικράτης ότι υπήρχε αυτή η Επιτροπή, η οποία αποτελείται από φορείς, από προσώπους φορέων και επιστημόνων, αλλά και Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο δεν λειτουργούσε νομοδοτικά σε πολύ σοβαρά θέματα για το Δήμο Σαρονικού. Αυτό δυστυχώς δεν λειτουργήσε ποτέ. Άρα, να μπούμε στη λογική να φτάσουμε στο δημοψήφισμα, σε κάποιο δημοψήφισμα για ένα θέμα πολύ σοβαρό, θα έπρεπε πρώτα να λειτουργήσει αυτή η Επιτροπή, κατά την άποψή μου. Δεν θα έλεγα ότι είναι αρνητικός όσον αφορά το θέμα των δημοψηφισμάτων, αλλά αν καταφέρουμε να φέρουμε το Δημοτικό Συμβούλιο κοντά στους πολίτες, δηλαδή να ενεργοποιηθούν οι πολίτες και να ενημερώνονται για αυτά που συμβαίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα για μένα. Δηλαδή, ο ενημερωμένος πολίτης είναι αυτός που έχει και άποψη και κρίση. Δυστυχώς, καθημερινά με συναντούν και σύμβουλοι άλλων συνδυασμών και με ρωτάνε τι έγινε με την αποχέτευση, τι γίνεται με τις παράνομες καρτίνες, τι γίνεται με τις παραλίες μας. Θεωρώ, κατά την άποψή μου, αδιανόητο να υπάρχουν συμπολίτες μας, οι οποίοι λειτουργούν, ας το πούμε, ως ενεργοί πολίτες εισαγωγικά και είναι σε συνδυασμούς, είναι σε τοπικούς φορείς, είναι σε συλλόγους και δεν γνωρίζουν τι έχει υποθεί, ποιος έχει τι μέσα σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτό γιατί τεχνιέτως δεν υπήρχε ποτέ ενημέρωση. Ενώ είχαμε πει ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια online σύνδεση μέσα από μια ιστοσελίδα του Δήμου, που θα μπορούσε οποιοδήποτε να παρακολουθεί τα Δημοτικά Συμβούλια, οπότε δεν θα ήταν υποχρεωμένος να έρχεται στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο βέβαια είναι πολύ δύσκολο για όλους. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Δεν υπήρξε ένα έντυπο το οποίο θα ενημέρωνε πάλι τους πολίτες για το ποια είναι η θέση των συνδυασμών ή των συμβούλων για τα μεγάλα θέματα. Φτάνουμε λοιπόν στον παραπέντε. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να βγούμε την Κυριακή να διεκδικήσουμε τις παραλίες μας. Και εγώ θεωρώ ότι όλο αυτό είναι ένα παιχνιδάκι, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή υπάρχει ένα πολιτικά στημένο παιχνίδι με την έννοια ότι ναι, είμαστε οι αγωνιστές και είμαι με μαύρες σημαίες, αλλά αυτό που φώναζα εγώ 3,5 χρόνια ότι κύριοι,
το να βγαίνεις με μαύρες σημαίες στα κάγκελα χωρίς να έχεις μια πρόταση, χωρίς να πεις ότι εμείς πώς θέλουμε αυτές τις παραλίες να είναι, πώς θα θέλαμε αυτό το παραλεγόμενο να αναπτυχθεί. Γιατί η λέξη ανάπτυξη, ξέρετε κυρίες και κύριοι, ενοχλεί. Κάποιοι λένε, α, ο Βολάκος μιλάει για ανάπτυξη, άρα σημαίνει ότι θέλει τους επενδυτές να κλείσουν τις παραλίες. Ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη, βέβαια, η άποψη ότι ό,τι συμβαίνει θα πρέπει να είμαστε μόνοι με μαύρες σημαίες, θα μου πείτε και εμένα, αν κλείναν την παραλία του μήνα στον Άγιο Νικόλαο, φυσικά και θα έδινα με μαύρες σημαίες και θα έπαιρνα και μια κοντός να τις γκρεμίσω. Πού θέλω να φτάσω. Για να φτάσουμε λοιπόν σε δημοψήφισμα, πρέπει να έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο να λειτουργούμε ως Δήμος. Να υπάρχει ενημέρωση των πολιτών, να μπορούν να λειτουργήσουν κάποιες επιτροπές. Δόξα τω Θεώ υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι, υπάρχουν ενεργοί πολίτες και δυστυχώς αυτό γίνεται ένα μήνα πριν τις εκλογές. Μετά τις εκλογές δεν θεωρώ ότι θα υπάρξουν πολίτες οι οποίοι θα έρχονται πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερώνονται και μόλις γίνει ένα μεγάλο θέμα, πάλι θα βγουν στους δρόμους. Δεν ξέρω κατά πόσο έχω χρόνο να ολοκληρώσω αυτή την εισήγηση, αν ή μακρηγορώ. Πείτε μου πόσο χρόνο έχω για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Πόσο έχω. Έχω ένα λεπτό ακόμα. Πολύ ωραία. Τελευταία όλοι μου λένε έχετε μόνο ένα λεπτό, κύριε Βολάκη. Πάντως, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών, θεωρώ ότι είναι δεδομένο το επέκτησε το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί να έχουμε ένα παραλεγόμενο 22 χιλιόμετρα και να μην ελέγχουμε εμείς, να μην έχουμε ανταποδοτικά ωφέλη εμείς από τις παραλίες μας. Αλλιώς δεν υφίσταται Δήμος. Δηλαδή δεν είμαστε εδώ για να διαχειριζόμαστε μόνο τα απορρίμματα. Θεωρώ λοιπόν ότι το παραλεγόμενο που μας ανήκει, ανήκει στους δημότες, στους πολίτες, αλλά πρέπει αύριο το πρωί να ξεκινήσουμε μια σοβαρή μελέτη, η οποία μελέτη, εγώ έχω προτείνει μάλιστα στο δικό μας πρόγραμμα ότι ως Δήμαρχος Σαρωνικού θα κάνουμε ένα παγκόσμιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και για τις Αττικές. Να είχαμε λοιπόν μια σειρά σχεδίων, τα οποία τα σχέδια αυτά δεν θα τα ενέκρινε μόνο ο Δήμαρχος, αλλά θα υπήρχαν. Εδώ έρχεται λοιπόν η Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία θα ήταν μια επιτροπή από φορείς, επιστήμονες, το οποίο και με την σύγχρονη γνώμη των πολιτών. Θα καταλήγαμε λοιπόν σε ένα συνολικό σχεδιασμό πώς θέλουμε να αναπτυχθεί αυτή η περιοχή που λέγεται Σαρωνικός και Δήμος Σαρωνικού και με βάση αυτό το δεδομένο θα προχωρούσαμε σε μια ανάπτυξη. Βέβαια, αυτά είναι μακρόχρονα σχέδια. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να γίνει, έχει γίνει σε άλλες περιοχές του κόσμου. Κάποτε πρέπει και εμείς να πάμε λίγο μπροστά από αυτό το τόπο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βολάκο, πείτε μία ερώτηση από τον κύριο Βουλό. Κύριε Βολάκο, διευκρινιστική. Να βοηθήσω λίγο την κουβέντα. Αν έρθει, υπάρχει πρόβλημα, αν κάποιοι πάρουν την πρωτοβουλία και έρθει και σας προορίστε άλλο δήμαρχος, ωραία. Και σας φέρνω 1.500 υπογραφές, περίπου είναι το 10% όσων ψηφίσαν στις τελευταίες δημοτικές εκλογές εδώ στο Δήμο Σαρωνικού. Και πού θέλουμε για αυτό το θέμα να διεξαχθεί ένα δημοψήφισμα. Αυτό είναι το ζητούμενο, τουλάχιστον αυτό που θέλουμε εμείς να περάσουμε. Υπάρχει ζήτηση από την πλευρά των υποψηφίων δημάρχων και τη δική σας τώρα, μια και στις να αποδεχτεί κάτι τέτοιο. Αυτό μας νοιάζει. Μας δεν ξέρουμε με ποια έννοια το λέω, ότι η Επιτροπή Διαβούλευσης δεν λειτουργήσε. Αλλά και μπορεί να μην είναι και αντιπροσωπευτική η Επιτροπή Διαβούλευσης, δεν είναι. Σωστό. Έτσι, πράγμα. Μπορεί να μην ακροάζεται και να μην αφουγκράζεται τον κόσμο. Σωστό. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, πώς μπορεί να εκφραστεί ο κόσμος, αν δεν έχει δυνατότητα δημοψηφίου, αν έχει 1.500, λέω ένας 10 άνθρωποι, 10 πολίτες, 1.500 δημότες. Ναι, ωραία. Το δημοψήφισμα, λοιπόν, εγώ να δεχτώ την ερώτηση. Και έχουμε 1.500 υπογράφες και πάμε για δημοψήφισμα. Με τη λογική, λοιπόν, το δημοψήφισμα, τι θα λέει. Θα αναπτύξουμε την παραλία, λέω παραδείγματος χάρη, θα πούμε για την αποχέτηση. Θα πάμε στην Κερατίνα, θα πάμε στη Σιτάλη. Αυτή είναι η λογική της άποψης του δημοψηφίσματος. Για το δημοψήφισμα, συγγνώμη για να ολοκληρώσω, για να έχουμε δημοψήφισμα ή αν έχουμε οποιαδήποτε μορφή κρίσης ή απόφασης για ένα θέμα, πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Και αυτό που είπα πριν είναι ότι δυστυχώς
δεν έχουμε ενημερωμένους πολίτες, συμπολίτες μας. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Εγώ δεν λέω να συμφωνήσετε μαζί μου, αλλά τουλάχιστον εγώ όταν μιλάω και σας λέω και με τους συμβούλους της σύγχρονης πόλης, ενώ πολίτες που είναι ενεργοποιημένοι στα τοπικά θέματα του Δήμου Σαλονικού και μιλάω με συμβούλους άλλου συνδυασμού, που υποθέτω θα έχουν ενημερωθεί από τον συνυποψήφιο Δήμαρχο. Εκεί λοιπόν υπάρχει έλλειμμα γνώσης το τι έχει συμβεί και τι έχει πει ο καθένας μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο και είναι φυσιολογικό, διότι κανένας ή πολύ λίγοι στο Δήμο Σαλονικού ξέρουν και παρακολουθούν το τι έχουμε πει 3,5 χρόνια, κύριε Κλούρα. Άρα το θέμα δεν είναι για μένα να φτάσει, δηλαδή το δημοψήφισμα είναι μια τελική αναγκαστική, ας το πούμε, λύση. Πριν φτάσουν εκεί, πρέπει, όπως και το θέμα της αποχέτευσης, δεν υπήρχε σοβαρή ενημέρωση γιατί θα έπρεπε ο Δήμος Σαλονικού να έχει δική του αποχέτευση. Γιατί ο Δήμος Σαλονικού θα πρέπει να πετάξει εκατομμύρια επένδυση και θα εκμεταλλευτεί η ΕΙΔΑΠ. Είναι τα θέματα τεράστια που θα θέλαμε ώρες αυτή τη στιγμή να τα αναλύσουμε. Όμως, για μένα η ουσία είναι όχι το δημοψήφισμα. Εγώ να το δεχτώ του 1500 ψήφου και να πάμε για δημοψήφισμα. Δεν έχω καμία αντίρρηση, αν αυτό σας ευχαριστεί. Αλλά όμως αυτό που λέω είναι ότι αν δεν έχουμε ενημερωμένους πολίτες που να ξέρουν τι συμβαίνει στην περιοχή μας, δεν θα έχουμε και τελικά τη σωστή απόφαση του τι θα κάνουμε. Μισό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εγώ δεν είμαι δημότης στην περιοχή σας, είμαι στο Δήμο Διονύσου, στην άλλη κατάσταση εκεί. Έχω όμως σε αυτό που είπατε την εξής απορία. Γιατί να ενημερωθεί ο πολίτης από τη στιγμή που τις αποφάσεις θα τις πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτοί που θα ψηφίσουν, αυτό λέω, κάθε πολίτης και εδώ και έξω άμα ρωτήσετε, ποιο πρέπει να κάνουμε αυτό εδώ για παράδειγμα. Θες να αποφασίσεις για την αποχέτευση, για τις αλικές. Θες στο 80 άνθρωπο στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθίστε κάτω και βρείτε. Είναι πολύ απλό. Δεν θα κάτσει να διαβάσει ούτε δύο σελίδες σχετικές. Ενώ εάν σας φέρνουν 1500 υπογραφές, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν υπογράψει, στοιχειωδώς θα έχουν ενημερωθεί για να υπογράψουν μια συγκεκριμένη υπογραφή. Ένα. Και δεύτερον, οι άνθρωποι που θα έρθουν στο δημοψήφισμα θα αναγκαστούν, επειδή ακριβώς θα έρθουν να ψηφίσουν, να ρωτήσουν και εσάς και τους υπόλοιπους υποψηφίους, παιδιά, ποια είναι η γνώμη σας για τη συγκεκριμένη πρόταση, και θα έρθει ενημερωμένος πλέον, γιατί ακριβώς έχει στα χέρια του ψήφο του, την απόφαση. Ναι. Η απάντηση στην ερώτηση σας είναι πάρα πολύ απλή. Δυστυχώς σε αυτή τη χώρα το 99,9% των πολιτών έχουν απαξιώσει τους πολιτικούς. Είναι ξεκάθαρο αυτό και να ρωτήσω ακόμα και εμένα. Μόνοι σα, οι πολιτικοί κάνανε του πολίτε να απαξιώσουν. Όχι, δεν είχα το πρόβλημα. Δεν ήταν οι πολίτε οι οποίοι απαξιώσαν τον πολιτικό. Δεν διαφωνώ. Πράξει των πολιτικών κάνανε του ανθρώπου να απαξιώσουν. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν είπα κάτι αντίθετο. Απλά προσπαθώ να απαντήσω στην ερώτηση. Και η απάντηση λοιπόν είναι πάρα πολύ απλή σε αυτό που ρωτήσατε. Γιατί όταν λοιπόν έκαμε μια δημοτική αρχή που προεκλογικά το 10 έλεγε παράδειγμα τώρα στην Κερατίνα, θα γίνει πόρος ανάπλασης και διαμόρφωση πάρκου. Και μέσα σε 2 μήνες έρχεται αυτή η δημοτική αρχή, η οποία πήρε 56% στις εκλογές, και λέει ότι θα γίνει το κέντρο βιολογικής επεξεργασίας δημάτων. Πείτε μου λοιπόν αυτόν τον πολίτη του Σαλονικού, θα μπορέσουμε να το πείσουμε ότι αυτή η 27 του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισαν σωστά. Γι' αυτό λέω ότι δυστυχώς σε μια κοινωνία που δεν ήμασταν Ελβετία, που αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, είπα τώρα τυχαία μια χώρα, και ισχύει γιατί αντιπροσωπεύει τον πολίτη, υπάρχει λοιπόν η απαξίωση. Δεν πιστεύει ο πολίτης ότι αυτοί που γνωμοδοτούν ή αποφασίζουν για τον καλό του πολίτη. Υπάρχουν άλλα συμφέροντα. Άρα λοιπόν σας λέω ότι για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το στάδιο ή να φτάσουμε κάποτε στο σημείο, όπως λέει ο κύριος, ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε αυτούς που ψηφίζουμε και διοικούν, να υπάρχει αυτή η σχέση της ενημέρωσης. Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει σε αυτή τη χώρα και δεν ισχύει και στο Δήμο Σαλονικού. Αν λοιπόν εγώ αύριο το πρωί ως δήμαρχος, δεν θέλω να με ακρηγορήσω, αλλά απλά πρέπει να απαντήσω. Δεν απαντάτε στο ερώτημα. Είναι παραλήγμα ότι δεν εμπιστεύεται κανένας πολιτικός. Είναι παραλήγμα. Και έχω μπερδευτεί τελείως. Ήρθα για άλλο λόγο εδώ πέρα να ακούσω την ανάπτυξη και πόσο
καλό είναι ή κακό είναι το να συμμετέχουμε σε ένα δημοψήφισμα και βλέπω πράγματα και ακούω πράγματα τα οποία είναι εκτός πραγματικότητας. Δεν ξέρω αν έχουν το ίδιο συνέστημα και οι άλλοι. Είναι ούτε όνομα λέω, ούτε ποιος είμαι λέω. Είναι είμαι ένας απλός πολίτης και μοιράζομαι μαζί σας τη δική μου εμπειρία. Σας άκουσα τόση ώρα. Θέλω να με ακούσετε. Αν θεωρείτε ότι αυτό δεν αξίζει τον κόπο να σας πω. Κοιτάξτε, να δείτε, και εγώ είμαι ένας πολίτης που ψηφίζω χρόνια και απαιτώ τον ίδιο σεβασμό. Όχι, δεν έχω τίποτα προσωπικό εναντίον σας, αλλά βλέπω ότι ίσως και το Προεδρείο φταίει. Ένα λεπτό. Θα προδοθεί ο λόγος εφόσον το επιθυμείτε. Όχι, δεν θέλω λόγο. Ναι, αν κάλυψα τον... Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, η κυρία Δήμητρα Καθαρμάδος. Ήθελα να πω λοιπόν το εξής. Ο κύριος Βολάκος έχει ήδη κάνει μια κίνηση πράξη, έχει συγκεντρώσει ως σύγχρονη πόλη υπογραφές για να γίνουν οικισμοί... 2.000 υπογραφές για να γίνουν οικισμοί στο Δήμο Σαρονικού. Έχει λοιπόν εμπειρία από αυτό. Ίσως ο Νίκος δεν το θυμήθηκε αυτή τη στιγμή γιατί από την κούραση και από το τρέξιμο. Κάνω αυτή την παρέμβαση δηλώνοντας παράλληλα και ότι είμαι ενταγμένη στον συνδυασμό. Ευχαριστώ, αλλά θα πρέπει να φύγω. Με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Είμαι Ζαρό Φρατζέσκου και είμαι υποψήφια με το συνδυασμό της Εθνικής Γραμμής Ρίζες για αυτές τις εκλογές Δημοτικής Σύμβουλης. Εγώ θα ήθελα να πω ότι η σημερινή εδώ συνάντηση είναι ένα μάθημα συμμετοχικής και άμεσης δημοκρατίας, ένα μάθημα πολιτικής παιδείας που χρόνια τώρα έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει και οι πολίτες και ο Δήμος μεταξύ μας, γιατί ακριβώς οι πολίτες μόνο κάθε 4 χρόνια έχουν συνηθίσει όχι μόνο με δική τους ευθύνη να εμφανίζονται, να ψηφίζουν και μετά να κάθονται στο καναπέ τους και να μαθαίνουν τα όσα νέα θέλουν να τους πλασάρουν οι δημοσιογράφοι. Ευτυχώς οι τόποι μας είναι μικροί και ακόμα γνωριζόμαστε μεταξύ μας και πάρα πολλά προβλήματα τα οποία υπήρχαν ειδικά στη Φώτια και στην Ανάβησο έβγαιναν στην επιφάνεια, δυστυχώς όμως όχι με πρωτοβουλία του Τοπικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Αρχής. Θύμισε ο κύριος Βολάκος το περίφημο θέμα του ΓΕΤ, που πραγματικά όταν οι πολίτες έμαθαν, ξεσηκώθηκαν μόνοι τους. Μάζεψαν υπογραφές, έκαναν συγκεντρώσεις και αυτό απευθεύθη. Θέλω να πω να μην ένα παράδειγμα έφερα. Εμείς είχαμε ξεσηκωθεί στο παρελθόν μαζεύοντας πολλές φορές υπογραφές για αιτήματα τα οποία αναπηδούσαν μέσα από τους πολίτες. Δεν μας έδινε σημασία κανείς. Εκείνο που θέλω να πω, η ενημέρωση και μετά και τα δημοσιοποιήματα, αλλά καταρχήν η ενημέρωση, πρέπει να ξεκινήσει από αυτό που είπε η Αγγελική Ραπτή, από τις γενικές συνελεύσεις. Στο απότερο παρελθόν, σε κάποιες πόλεις της Αθήνας, σε κάποιους δήμους, υπήρχαν τα συνοικιακά συμβούλια που επειδή κάποτε ήταν φρέσκα, οι άνθρωποι είχαν ανταποκριθεί και γίνονταν πολύ συχνά κατά γειτονιές γενικές συνελεύσεις. Πραγματικά αυτό ήταν μια όαση, δυστυχώς ανακόπηκε με τα χρόνια. Αυτές λοιπόν οι γενικές συνελεύσεις, αν γίνονταν μία φορά το μήνα, με πρωτοβουλία του Δήμου, με πρωτοβουλία του Τοπικού Συμβουλίου, ανακοινώνοντας από την μεριά... Το δήλωσε η κυρία. Ναι, από τη μεριά της αρχής της Δημοτικής τα προβλήματα, εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι, οι πολίτες, θα έρθουν σιγά σιγά να αναρωτιόνται, να ρωτούν, να εμφανίζονται και να λένε «Να, κάποιος μας καλεί, κάποιος θέλει να μας ενημερώσει». Να μοιράζουν, εγώ κάποτε ήμουν στην κοινότητα Παλιάς Φώτιας, έλεγα ότι πρέπει να βγάζουμε ένα ενημερωτικό δελτίο που να πηγαίνει πόρτα-πόρτα. Τελειώνω. Να πηγαίνει πόρτα-πόρτα να ενημερώνει για τα προβλήματα του τόπου όλα τα σπίτια. Δεν έγινε ποτέ. Θέλω να πω το τελευταίο ότι υπάρχουν 14 προτάσεις για τις αλικές που από το 1992 απλοί πολίτες, μηχανικοί αλλά και άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον τόπο έκαναν για τις αλικές. Θα πρέπει αυτές να ληφθούν υπόψη και να αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν. Αυτά ήθελα να πω και πιστεύω ότι οι πολίτες θέλουν να συμμετέχουν, απλά θέλουν να καταλάβουν ότι και οι δημοτικοί ή οποιοδήποτε δήμοντες είναι σε θέση να ανταποκριθούν. Ευχαριστώ πολύ. Δώσε το μικρόφωνο πίσω στον κύριο. Όχι, σας
είπα και πάλι, δεν είμαι υποψήφιος. Δυστυχώς, αν καταμετρηθούμε εδώ πέρα, νομίζω ότι οι απλοί πολίτες οι οποίοι είδαμε να ενημερωθούμε γι' αυτό και να δούμε πόσο χρήσιμο είναι, είναι πολύ λιγότεροι από τους υποψηφίους. Άρα λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι το βασικό σε αυτή την υπόθεση είναι να γίνει συνείδηση στους πολίτες ότι αυτό είναι χρήσιμο. Και όχι να έρθει να μου πει ο κάθε. Διότι αν θέλω, θα παρακολουθήσω τις εκλογικές τους. Εσείς είμαστε. Συγγνώμη, εσείς θα επιτρέψετε. Είναι καλεσμένοι. Είναι καλεσμένοι για να μιλήσουν και να βγάλουν αυτό ή να τοποθετηθούν επί. Να τοποθετηθούν. Συγγνώμη. Εδώ ήταν. Να ολοκληρώσω. Λοιπόν, εγώ πραγματικά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο, θα πρέπει να περάσει τη συνείδηση και θα ήθελα να ακούσω από τους υποψήφιους, αλλά και από το Προεδρείο, τους τρόπους και την στρατηγική που θα χρησιμοποιήσετε ώστε να γίνει ενδιαφέρον για τον κόσμο. Δεν άκουσα τίποτα από αυτό, το μόνο που έφυγα, επειδή έχω ασχοληθεί με τον κύριο Δήμο πολύ με αυτό το θέμα, αντί να φύγω έστω και με πια κάποιες βελτιωμένες, αν θέλετε, απόψεις, φεύγω με πολύ μεγαλύτερους προβληματισμούς και αυτό μου το δημιούργησαν εδώ οι υποψήφοι που μίλησαν. Ευχαριστώ. Για να αυτό λοιπόν γίνει συγκίνηση σε όλους τους πολίτες, θα τα ακολουθήσουν και άλλοι δήμοι. Θα τα ακολουθήσουν πιθανότατα και πανελλαδικά, γιατί όχι. Όμως κάνουν την αρχή. Δεν πρέπει να κάνουν ποτέ σαν στους καραπέδες. Δεν πρέπει να μένουν ανενεργοί. Η κοινωνία πρέπει να αντιδράσει. Ακόμα και αν αυτό είναι έξω από τα όρια της. Λοιπόν, το μικρόφωνο να έχει εδώ τον πρέπει. Χρειάζεται να μαγνητοφωνείτε. Δεν θα μπορούσα να μιλήσω εδώ. Μίλησε με λοιπόν. Πάρτε το μικρόφωνο. Καλού καθώ. Ναι, τώρα ναι. Λοιπόν, καταρχήν συγχαρητήρια στην ομάδα πρωτοβουλίας που βάζει το θέμα για πρώτη φορά και προφανώς είναι ένα θέμα που κάλεσε εν ώψη των δημοτικών εκλογών τους υποψήφιους για τις δημοτικές τα δημοτικά αξιώματα να τοποθετηθούν γιατί πρόκειται για όχι ένα σχήμα αφηρημένης δημοκρατίας αλλά μια σχέση των πολιτών με το Δήμο. Με αυτή την έννοια άκουσα και υποψήφιους. Καθένας είπε το δικό του. Προφανώς η δημοκρατία στην Αρχαία Ελλάδα φτιάχτηκε και οι άνθρωποι ψηφίσανε. Αλλά στην Αρχαία Ελλάδα υπάρχει πολύ ωραία σου ψηφίση του Αριστοφάνη. Η ψήφος υπήρχε, αλλά η ψήφος αφοραζόταν και έτσι η κρούση ήταν πολύ ψήφος. Λοιπόν, μην ξεχάσουμε, δεν απομονώνεται ένα ζήτημα. Και πολύ καλά ο Κώστας ο Τουγκαρίδης έβαλε, βέβαια, με τον δικό του τρόπο, την ολιστικότητα μέσα στην οποία μπαίνει το θέμα. Προφανώς θα λειτουργήσουν τα συμφέροντα, προφανώς υπάρχουν παρατάξεις οι οποίες από την ίδια τη φύση τους έχουν ανάγκη τον κόσμο, αλλιώς όλο το εγχείρημα πάει κατά για όλα. Υπάρχουν παρατάξεις που θέλουν να υποστηρίξουν και κάτι άλλο. Θέλουν να υποστηρίξουν αφηρημένα, θα το πω, την ανάπτυξη της περιοχής. Ο καθένας νοεί. Ενδεχομένως να φτιαχτούν συνεταιρισμοί, να φτιαχτούν και άλλα πράγματα. Και βέβαια, να φτιαχτούν, να το συζητήσουν. Λοιπόν, για κάθε θέμα έχει σημασία η ιστορική του λειτουργία. Αρχίζει μια εκπαίδευση της κοινωνίας. Το ότι ήρθαμε εδώ, το τοποθετήσαμε ήδη, οι υποψήφοι αναγκαστήκαν να τοποθετηθούν, να το σκεφτούν. Δεν είναι ένα ζήτημα που ποτέ τοποθετείται, δεσμεύεται κάποιος και την άλλη να γίνεται. Και νομίζω ότι ζούμε μια ιστορική στιγμή όπου εμείς οι πολίτες με θετικότητα βάζουμε το ζήτημα. Πολύ καλά τοποθετήθηκε ο κύριος ότι εδώ δεν ήθελα να ακούσουμε επακριβώς προεκλογικούς λόγους, αλλά τοποθέτηση πάνω στο θέμα. Το θέμα αυτό να το διαβάσουμε όλοι και να το σκεφτούμε, να το ξανατοποθετήσουμε, να οριμάσει και προφανώς ακούσαμε και τις ενδεχόμενες δεσμεύσεις των υποψηφίων. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Σύρο. Ευχαριστούμε πολύ.
για όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα αν είναι υποψήφιοι ή δεν είναι υποψήφιοι, εδώ δεν θα το εξετάσουμε. Αν όμως η πρωτοβουλία σας έχει σημασία και το ξέρετε, το έχουμε συζητήσει αυτό το πράγμα, μιλάμε για αποδέσμευση των ανθρώπων οι οποίοι θα κατέβουν σε αυτές τις εκλογές. Έχει σημασία. Δεν θέλω να μας βλέπετε ή να βλέπετε κάποιους αποκομμένα. Το ότι κάποιος είναι υποψήφιος με κάποιο συνδυασμό δεν του στερεί το δικαίωμα να είναι ενεργός πολίτης. Δεν έχει δέσμευση από κάποιο συνδυασμό γιατί ο υποψήφιος δήμαρχος λέει αυτό που λέει σήμερα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη αυτοδέσμευση εδώ πέρα. Ο κάθε ένας θα κληθεί μετά τις 18 και 25 Μαΐου. Αυτό μόνο θέλω να πω. Η συμπλήρωση των όσων είπε ο φίλος Πολυμίδης ο Βλασόπουλος. Να συμπληρώσω λέγοντας καταρχάς ότι λέγομαι Βασίλης Παπαδημοκολάου, είμαι υποψήφιος για το τοπικό της Σαρονίδας με το συνδυασμό Σαρονικός Πεντεσίν και το λέω αυτό με παρησία γιατί πρώτα θεωρώ τον εαυτό μου ενεργό πολίτη από τη στιγμή που σηκώθηκα το γραμμάτι μου και δεύτερον επειδή θεωρώ ότι δεν έχω κανένα βαρύδι και καμία σχέση με το ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είμαι παντελώς παιδούς και άκρηστος. Ως εκ τούτου, να ξεκαθαρίσω σε μια ισοπεδωτική λογική όπως ακούστηκε στα δικά μου αυτιά, ότι πιο πολύ είμαι εδώ ως δημότης, ως άνθρωπος που με απασχολούν τα διάφορα ζητήματα και όχι ως κάποιος ο οποίος καλά και σώθηκε την ιδιότητα να πράξει ψήφους. Για μένα λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να επανέλθουμε στην ουσία της ομάδας που διοργανώνει τη σημερινή παρουσίαση, που είναι το πώς θα δούμε το θεσμό των δημοψηφισμάτων περισσότερο κερδίζει τη θέση που θεωρώ ότι το αρμόζει στην ελληνική κοινωνία. Κάνουμε νομίζω κάποιο λάθος με το να προσπαθούμε να δούμε συγκεκριμένα πώς θα γινόταν η εφαρμογή των δημοψηφισμάτων με τα ζητήματα της θέσης καθημερινότητας. Και αυτό μας αποσπάει από τον στόχο μας. Ο οποίος είναι να δούμε θεσμικά πώς μπορούμε να δούμε τον πολίτη να γίνεται συμμέτοχος στη λήψη των αποφάσεων και όχι να παραμένει συνένοχος σε αυτό το πράγμα το οποίο μας έχουν φορές χαμένα. Ένα άλλο λάθος το οποίο νομίζω ότι γίνεται έχει το εξής ότι αυτή τη στιγμή δεν θα τρέχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για το κύριο κομμάτι της παρουσίασης. Ας ξεχάσουμε λίγο τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αν μπορεί απλά ζητείτε από εμάς τους υποψήφιους μία κάποια δέσμευση ή μία κάποια πρώτη προσέγγιση ή άποψη, τι σκοπεύουμε να κάνουμε τα δημοψηφίσματα, εγώ προσωπικά δηλώνω αναπαντών υπέρ. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε στο πλαίσιο το οποίο εμένα μου γυρνάει κάποιες απορίες τεχνικής φύσεως και που έχει να κάνει με τη θεσμική φοράγηση, θα έλεγα και είχα την ευκαιρία να ξανασυζητήσω αυτά και με τον κύριο Μάνο και με τον κύριο Δημήτρη. Λέμε, ας πούμε, ότι το 10% του συνόλου των όσων ψήφισαν μπορούν να προσδιορίσουν το δημοψήφισμα, να προκαλέσουν το δημοψήφισμα. Η δική μου η ένσταση είναι στην εγκυρότητα του δημοψηφίσματος. Για μένα το ποσοστό του 20% που έχει πει είναι πάρα πολύ μεγάλο. Για μένα ακυρώνεται η θέληση του 10% που θεωρούν ικανό να προσελίσει το δημοψήφισμα και θα δεχόμενα κάτι το οποίο να είναι συμβολικά μικρότερο από αυτό το 10%. Ώστε να μην ακυρώνεται η φωνή των πολιτών οι οποίοι πρώτα εντροποιήθηκαν. Ένα 7% για μένα θα ήταν υπεραρκετό να λειτουργήσει ως διοίκηση ασφαλείας στην κοινωνία και όχι ως καπέλωμα στην αρχική κίνηση η οποία ήταν η γενεσιουργός αιτία του. Νομίζω ότι αυτά. Ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ. Ένα λεπτό. Θα έχουμε πει και κάτι δύο. Συμφωνούμε απόλυτα ότι εμείς προσωπικά πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ελάχιστο όριο εγκυρότητας του δημοψηφίσματος. Όπως είπε και ο Διονύσης πριν, προκειμένου να διασκεδαστούν οι όποιες φοβίες κάποιων συμπολιτών οι οποίοι δεν είναι μαθημένοι και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που ενδέχομαι του δημιουργούν το φόβο, προκειμένου απλώς και μόνο για να διασκεδαστούν οι όποιες φοβίες του όποιου συμπολίτη μας. Προσωπικά και οι υπόλοιποι εδώ στο πάνελ είμαστε υπέρ του να μην υπάρχει ένα ελάχιστο, να μην υπάρχει όριο εγκυρότητας. Όσοι συμμετέχουν,
Θα δεσμεύουμε. Θα μου συγχωρήσετε μια μικρή δευτερολογία. Γιατί είναι κάτι το οποίο είπατε σε σχέση με την εκπαίδευση των πολιτών. Ένα δευτερόλεπτο, κύριε Βολάκη. Είχα στο μυαλό μου τον κύριο Βολάκη για την τοποθέτηση που έκανε. Το ότι οι πολίτες δεν είναι εκπαιδευμένοι και το θέτουμε εδώ, την ώρα που συζητάμε για τη θεσμική θωράκιση για μένα των δημοψηφισμάτων, μας οδηγεί σε ένα άλλο επίσης λάθος το οποίο θεωρώ ότι κάνουμε. Όταν μιλάμε για ένα δημοψήφισμα, είναι μια διαδικασία η οποία σαφώς συμπεριλαμβάνει και τη σωστή ενημέρωση του πολίτη. Μην το διαχωρίζουμε αυτό. Δεν είναι ότι ξαφνικά θα κάνουμε ένα δημοψήφισμα με ανθρώπους οι οποίοι τώρα μέσα από τον Άρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την θεωρία. Να σε καλά. Είναι ο εντολέας και εξουσία είναι ο εντολοδόχος. Και δημοκρατία σημαίνει απόλυτη διαφάνεια και σημαίνει καθημερινή συμμετοχή του πολίτη. Είναι δημοκρατία που φτάσαμε. Ο κύριος Σοφρόνης δεν ήρθε, δεν εμφανίστηκε. Ο κύριος Τσαλικίδης απεχώρησε. Και ο κύριος Βολάκος μας είπε τι δεν έγινε. Ελπίζω στα προγράμματα και των τριών να δούμε τις επόμενες μέρες τι θα κάνουμε. Όσο αφορά εμάς, σαρίδες, ορίστε, είναι και υπογραφή της υποψήφιας του Μάρκου. Εμείς θα δεσμευόμαστε σαν συνδυασμός για τα δημοψηφίσματα. Και θα είναι στην καθημερινή πρακτική μας. Και με συνελεύσεις και με δημοψηφίσματα που θα τα προκαλούμε και θα τα προκαλείτε. Και με το 10% και με ό,τι αποφασιστεί στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας, αλλά ήθελα να ρωτήσω καταρχήν ο απερχόμενος δήμαρχος δεν θα έπρεπε να είναι εδώ σήμερα. Έχω λοιπόν. Εμείς θέλουμε να τοποθετηθείτε επί των δημοψηφισμάτων χωρίς χαρακτηρισμούς. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, δηλαδή. Λοιπόν, η απουσία είναι. Δεν θα έπρεπε να είναι εδώ. Η απουσία. Η αλήθεια είναι ότι θα προτιμούσα να είμαι περισσότεροι πολίτες. Δεν μας πειράζει, εμείς μπορούμε να προχωρήσουμε. Σας ακούμε. Ακούστε, διότι. Παράδειγμα, η αποχέτευση. Έχει δεσμευθεί ότι το 2011 θα ξεκινήσει η συζήτηση. Πριν από λίγο καιρό, τον Νοέμβριο που μας πέρασε, δεσμεύθηκε ότι τον Νοέμβριο θα ξεκινήσει δοκιμαστικά η συζήτηση. Αν αυτά δεν είναι σοβαρά και να λέμε τώρα γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη ή γιατί ο κόσμος είναι στους καναπέδες. Θα ξαναγυρίσει. Θα κάνει μια βορτούλα τώρα από αυτά εδώ και θα ξαναγυρίσει κανένα παιδί. Είναι σημαντικά πράγματα. Δεσμεύτηκε και είναι πάρα πολλοί οι οποίοι σήμερα στους συνδυασμούς άλλων υποψηφίων. Πρόταση. Πρόταση για το δημοψήφισμα, τι θέλετε να σας πω. Ακριβώς για το θέμα. Και να αποψίσετε ακριβώς για το θέμα των δημοψηφισμάτων. Λοιπόν, είμαι υπέρ των δημοψηφισμάτων και υπέρ της πρωτοβουλίας των πολιτών. Που θα έπρεπε να έχουν λειτουργήσει πάρα πολλά χρόνια πριν. Άρα, αν είχαν λειτουργήσει στοιχειοδός αυτές οι πρωτοβουλίες, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που είμαστε σήμερα. Πιστεύω ότι οι πολίτες ήταν απότες ή απλώς σηκώναν σημαίες για τα συμφέροντα τα οποία υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αυτά έχω να πω. Έχω πολύ περισσότερα πράγματα να πω. Και εμείς πιστεύουμε ότι θα είστε ένας καλός κήρυκας για την μετάδοση ακριβώς. Αυτή τη ενημέρωση. Ευχαριστούμε. Μου επιτρέπετε να πω ένα. Ο κύριος Βολάκος, ένα λεπτό. Ένα... Για λίγο, για λίγο. Ο κύριος Βολάκος, ένα λεπτό. Ναι. Θα τελειώσω μόνο. Στο παρελθόν, ήρθα εδώ από την Κυψέλη. Πριν από πολλά χρόνια, ο σχολημένος ο Τρίτσης αποφάσισε να κάνει μια συγκέντρωση. Και την κάνει στην πλατεία με καθίσματα. Και οι πολίτες να συμμετέχουν και να λένε τις απόψεις κτλ. Πίσω από την ομιλία αυτή στα γραφεία, πίσω ήταν τα γραφεία του Πασόκ. Όταν ξεκίνησε αυτή, ήταν μια πρωτότυπη πρωτοβουλία. Λοιπόν, το ρίχνανε πορτοκάλια και μανταρίνια από τα δέντρα που κόβανε οι συνάδελφοι του πρώτου του Πασόκ. Αυτά λοιπόν ξεκινήσαν και δηλαδή και τότε τέτοιες πρωτοβουλίες. Ήμαν παρόν και δίψαγα για πρωτοβουλία. Όχι για χειροκροτήματα και για σημαίες. Λοιπόν, δεν φτάσαμε τυχαίως σήμερα. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα που μπορούμε να δούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Επειδή ήταν και πιεσμένος ο χρόνος μου, εγώ να πω το εξής, ότι
Εμείς εφαρμόσαμε το δημοψήφισμα. Αυτό που είπε η κυρία Καβράμα, που ξέχασα να σου το πω. Είχαμε στην κατοχή μας 2.000 υπογραφές και το θέμα των οικισμών που δημιούργησαν από απέριπτα 3 ολόκληρους μήνες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αφού λοιπόν είδαμε ότι ο κόσμος είναι μαζί μας, είναι αυτό που προφανώς λέτε και συμφωνώ μαζί σας, αφού δεν λοιπόν το κόσμο που είναι μαζί μας με τις υπογραφές, γύρισε λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο και δεχτήκαμε τους οικισμούς. Θέλω να πω λοιπόν ότι εγώ αυτό που προσπαθώ και η ομάδα της Ενώσης προσπαθεί 3,5 χρόνια είναι συμμετέχοντας ως μοναδικός Δημοτικός Σύμβουλος Οδηγότης σε όλες τις διαπαραταξικές επιτροπές και ήμουνα σε οποιαδήποτε επιτροπή μπορούσα να βοηθήσω τον τόπο. Είπα το εξής το 2011. Ας κάτσουμε όλοι μας σε ένα τραπέζι. Αριστερή, δεξιή, οποιοδήποτε άλλος, να πούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Και το στίγμα πρέπει να κερδίσουμε, κυρίες και κύριοι, ανεξάρτητα από αποτελέσματα των εκλογών. Είναι, μπορούμε όλοι μαζί την επόμενη μέρα να φέρουμε τον πόλη κοντά στον Δήμο. Αυτό τουλάχιστον προσπαθούμε εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Βολακό, εμείς θέλουμε όλοι, συμπολίτευση και αντιπολίτευση, να αποτελέσετε μια ομάδα εργασία την επόμενη μέρα. Αυτό θέλουμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η κυρία Νικολόπουλου. Δώσε το μικρόφωνο εδώ, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καταρχήν να σας ευχαριστώ. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις με τους περισσότερους από εσάς για το θέμα των δημοψηφισμάτων. Θα σας ευχαριστώ λοιπόν για την πρωτοβουλία σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε ότι απεδέχτηκα αυτό που μου προτείνατε από την πρώτη στιγμή. Εδώ έχετε καλεστεί πιο πολλοί υποψήφοι, γιατί αυτό είναι το. Είναι κάτι πιο ζητούμενο. Εμείς οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι και τοπικοί σύμβουλοι και οι υποψήφοι δήμαρχοι κάτω από τους οποίους βρισκόμαστε να αποδεχθούμε και να βάλουμε την υπογραφή μας ότι δεχόμαστε αυτή τη διαδικασία των υποψηφισμάτων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το πιο σημαντικό από όλα να το καταλάβουμε. Τώρα, το ότι εντάξει κάτι λίγο λένε και κάτι επειδή είναι περίοδος εκλογών. Εντάξει, ας μας συγχωρεθεί. Ας πούμε, ο αγαπητός κύριος Δόξης είπε ότι το χώρος ο κύριος Ζαλικίδης. Τον κύριο Ζαλικίδη έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις, το γνωρίζετε εδώ όλο το πάνελ. Είναι υπέρ των δημοψηφισμάτων από την πρώτη στιγμή. Ο κύριος Βολάκος άρχισε λίγο γιατί είχε κάποιες υποχρεώσεις. Όλοι τρέχουν αυτές τις μέρες. Έχουμε λοιπόν ένα ενθετικό για όλα. Αυτό που εγώ θέλω να σας πω ότι τα δημοψηφίσματα είναι κάτι καινούριο. Πρέπει πρώτα να το στηρίξουμε εμείς που είμαστε, που ασχολούμαστε με τα κοινά και εμείς να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο και να τους διώξουμε το φόβο που είναι πάρα πολύ σημαντικό από μέσα τους ότι αν έχουν κάποια αντίθετη άποψη πρέπει να τη δουν και να μην σκέφτονται ότι θα στενοχωρήσουν το φίλο, το γείτονα ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ είμαι 3,5 χρόνια στο Τοπικό Συμβούλιο και ομολογουμένως έκλεισα πάρα πολλές φορές εκλογισμένη. Δεν είδα τα πράγματα όπως θα μου διέφυγα από την πρώτη φορά. Είδα ότι το τοπικό έχει πάρα πολύ δεμένα σφιχτά τα χέρια του. Και σκέφτομαι, γι' αυτό και μου ευχαριστώ μαζί σας, ότι το δημοψήφισμα είναι ένα εργαλείο. Ένα πολύτιμο εργαλείο. Εμείς στη Σαρονίδα και είμαι υποψήφια και για τα επόμενα 5 χρόνια με το συνδυασμό Σαρονίδα Πεντεσίου. Εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο πάντα, εμείς στη Σαρονίδα και θα μιλήσω για την δική μου πόλη, έχουμε δύο σοβαρά θέματα, όπως όλοι θα γνωρίζετε. Χρειαζόμαστε ένα σχολείο και έχουμε το μεγάλο, το πολύ μεγάλο θέμα των χρήσεων γης, το οποίο σας πληροφορώ με όλη τη σοβαρότητα που μπορώ να διαθέτω σαν άνθρωπος, ότι ενημερώθηκε το τοπικό για τους χάρτες που είδαμε και γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς κύριε Κλούρα και ο κύριος Βόγκολης και ο κύριος Σαρτήμου, ενημερωθήκαμε για αυτούς τους χάρτες σε μία νυχτή. Δεν μας φώναξαν για τίποτε. Αυτό είδαμε και αυτό μας ζήτησαν να ψηφίσουν, το οποίο διαφυλήθηκαμε. Το δημοψήφισμα λοιπόν θεωρώ ότι είναι πολύτιμο, γιατί αν τα πράγματα αύριο δεν πάνε καλά στο Συμβούλιο,
και το Δημοτικό Συμβούλιο θέλει να ψηφίσει κάτι άλλο από αυτό που έχει υποσχεθεί, τότε θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Εγώ λοιπόν τάσομαι υπέρ, όπως έχω καθηγητή, έχω καθηγητή από την πρώτη φορά και εύχομαι οι υπόλοιποι στην υποψήφη από οποιοδήποτε συνδυασμό και πριν. Σας ευχαριστώ και εύχομαι αυτά που λέμε. Ευχαριστούμε κύριε Νικολοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Εγώ θα ξεκινήσω με μια υπόθεση εργασίας όσον αφορά τις υπογραφές που έχει μαζέψει ο κ. Βολάκος. Εάν αυτό το που συζητάμε σήμερα δηλαδή ίσχυε, τα δημοψηφίσματα με πρωτοβουλία πολιτών, με τις 2.000 λοιπόν υπογραφές που θα είχε μαζέψει, με απόλυτο δημοκρατικό τρόπο θα μπορούσε να θέσει θέμα δημοψηφίσματος, αυτό θα έμπαινε σε ενέργεια, θα υπήρχε μια περίοδο διαβούλευσης η οποία προβλέπεται και είναι 6 μήνες, αν θυμάμαι καλά, 2 με 6 μήνες. Και ο κόσμος θα ενημερωνόταν πάνω σε αυτό το θέμα και θα αποφάσιζε κατά πλειοψηφία τι είναι αυτό που θέλει να πάρει απόφαση και να γίνει δέσμευση για το Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι απλά. Χωρίς κανένα άλλο τρόπο. Εγώ θα σας πω ότι έχω τις καλύτερες προθέσεις. Είμαι και πολύ καλός άνθρωπος. Και σας ζητάω την ψήφο σας. Το θέμα είναι: μπορείτε να με ελέγξετε. Ναι, θα το κάνω. Ανά πάσα ώρα και ανά πάσα στιγμή. Εδώ είπε ο κύριος πριν ότι δεσμεύτηκε ο προηγούμενος Δήμαρχος για πάρα πολλά θέματα, τα οποία στη συνέχεια τα αγνόησε. Πόσο κόσμος λοιπόν μπορούσε να ελέγξει την πολιτική και την κάθε πολιτική ή το κατά πόσον οι δεσμεύσεις του κάθε υποψηφίου γίνονται πράξη. Λοιπόν, ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το δημοψήφισμα είναι ένα εργαλείο στα χέρια του κόσμου. Το φοβούνται πάρα πολύ και αυτό φάνηκε ότι ακόμα και αυτό το φαλκιδευμένο και χειραγωγούμενο δημοψήφισμα που ψέλησε ο πρώην Πρωθυπουργός κάποια στιγμή, ο κ. Παπανδρέου, φάνταζε ως τρόμος μπροστά στα μάτια τους, σε σημείο να πέσει και η κυβέρνηση. Ένα δημοψήφισμα που σε πολύ μεγάλη περίπτωση ήταν χειραγωγούμενο, αλλά δεν θέλουν σε καμιά περίπτωση να μιλάει ο κόσμος πάνω στα θέματα που τους αφορά. Και είδαμε λοιπόν πως έπεσε εκείνη η κυβέρνηση, μόνο και μόνο επειδή ψέλησε εκείνη την περίοδο ο κ. Παπανδρέου τη λέξη δημοψήφισμα. Δεν θέλουν ο λαός σε καμία περίπτωση να παίρνει την τύχη στα χέρια του ή να αποφασίζει αυτός για τον εαυτό του. Λοιπόν, αν μη τι άλλο, το δημοψήφισμα είναι ένα βασικό εργαλείο σε μια δημοκρατία. Και μόνο έτσι πρέπει να το δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να πω... Κυρία Ψυχολογία, εσείς είστε. Εγώ. Δεν βλέπω καλά. Δεν πειράζει. Δεν έχω να την πρόσθεση προμόνωση. Όπως είπε και στην τοποθέτησή του ο Δημήτρης ο Κιλούρας, καταλάβαμε, εντάσσοντας το γνωστό πλαίσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ότι η εξουσία έχει νομοθετήσει ένα τέτοιο πλαίσιο για να μην μπορεί να ελέγχει εύκολα. Γι' αυτό και δεν τα θέλουν τα δημοψηφίσματα. Γιατί δεν θέλουν να ελέγχονται. Και το καταλαβαίνουμε γιατί δεν θέλουν να ελέγχονται. Βεβαίως και εμείς ως πολίτες πρέπει να καταλάβουμε ότι απαξιώνεται η έννοια του πολίτη αν ενεργοποιείται μόνο κάθε 4 ή κάθε 5 χρόνια. Η έννοια του πολίτη είναι να ελέγχει συνεχώς τους εκλεγμένους. Και κάθε εκλεγμένος πρέπει να εμφίσταται αυτό τον έλεγχο. Και όσες φορές αυτό δεν γίνεται, φτάνουμε στα αποτελέσματα που είμαστε τώρα. Η εμπειρία μου ως άνθρωπος ενεργός πολίτης, ως άνθρωπος επιχειρημάτων κλπ. Έχει δείξει ότι όσες φορές έχουν ενεργοποιηθεί οι πολίτες, είτε με υπογραφές, είτε με επιτροπή γειτονιά, είτε με οποιοδήποτε τρόπο, τα αποτελέσματα ήταν άλλα. Και να ξέρετε ότι ακόμα και τα νομικά πλαίσια που ψηφίζουν για να υπερασπίσουν την μη ελεγχόμενη εξουσία τους, με την πίεση των πολιτών αλλάζουν. Είναι γνωστό ότι οι νόμοι αλλάζουν, αρκεί να το επιέσουμε εμείς. Και να σου πω και ναι, πριν δώσω το λόγο σε κάποιον άλλον, ότι είμαι και εγώ η Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κύριε Ψυχολή. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Ποιο όνομα σας. Εδώ μπροστά. Γεια σας. Καταρχήν, όταν έχω την επιφάνεια του λόγου του κυρίου Ποτσιρέα ή του κυρίου εδώ πέρα δίπλα που καθόταν ή των υποψηφίων, λοιπόν, εγώ θα μιλήσω σαν ένα παιδί του λαού, του δρόμου δηλαδή, θα το πω έτσι. Καταρχήν, έχουμε μια αρχή και ένα προβληματισμό για την επιτροπή που. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο του δρόμου. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, πρώτα γιατί. Εύχομαι καταρχήν να βοηθήσει ο Θεός όλους σας, τους υποψήφιους, μετά τις εκλογές, όπως είπε και ο κύριος αγαπητός εδώ πέρα, ότι μπορούμε να μαζευτούμε εδώ σε ένα τραπέζι μετά τις εκλογές και όχι να βγάζει ο ένας το μάτι του άλλου. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Και μπράβο σας που το είπατε αυτό, δεν έχω καμία σχέση με τον κύριο, μην νομίζω ότι είμαι παντός, Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Ο κύριος Κοτσιρέας είπε προηγουμένως ότι αυτό το εργαλείο είναι πάρα πολύ δυνατό και το φοβούνται, και μπράβο κύριε Κοτσιρέα, πραγματικά το φοβούνται. Αυτό που γίνεται στην Ελβετία και σε άλλα μέρη, στο Μόναχο που είπε ο κύριος Διονύσης εκεί πέρα, πραγματικά το φοβούνται. Μακάρι ο Θεός να σας βοηθήσει να το καταφέρετε αυτό ο Δήμος Αρνικού. Δυστυχώς δεν είμαι εδώ πέρα κατοικός, είμαι κάτοικος Αθηνών κέντρων. Μακάρι να είχα την ευτυχία να ήμουν εδώ πέρα συγκάτοικός σας, συμπολίτη σας. Αυτό που γίνεται λοιπόν εδώ πέρα αυτή τη στιγμή δεν γίνεται όχι στην Αττική, στην Ελλάδα. Αυτή η συγκέντρωση για το δημοψήφισμα. Δεύτερο, και τελειώνω με ένα προβληματισμό και μια ερώτηση για την Επιτροπή. Γιατί ακούσαμε πολλά, αλλά τελικά στο θέμα. Θέλω να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό εδώ πέρα το δημοψήφισμα. Να θυμίσω λοιπόν το θέμα της Καραντέας. Όπου ξεσηκώθηκε ο κόσμος και ακόμα πραγματικά εκεί τα παιδιά έχουν δικαστήρια, το ξέρετε αυτό. Μας έψανε χιλιάδες υπογραφές. Το κράτος τους έγραψε κανονικά. Ρωτάω λοιπόν. Μαζεύεται εδώ πέρα 3.000, 5.000 υπογραφές, δημοψήφισμα. Πώς μπορεί αυτό πρακτικά να γίνει γροθιά στο κράτος, το οποίο όμως δεν θα σας γράψει. Ερώτηση. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Πολυσίος. Τα δημοσίευματα πρωτοβουλίας πολιτών είναι προσομοίωση συνελεύσεων πολιτών σε πολιτικές κοινωνίες. Οι συνελεύσεις των πολιτών εμπεριέχουν διαβούλευση και ψηφοφορία. Δηλαδή το ότι θα μαζευτούν σε μια πλατεία κάποιοι άνθρωποι για να αποφασίσουν για κάτι, αφού το συζητήσουμε πρώτα, όταν ο αριθμός το επιτρέπει, το κάνουμε. Όταν ο αριθμός δεν το επιτρέπει, στο Δήμο είμαστε 22.000 από ό,τι ξέρω ψηφίζουμε και στις περασμένες εκλογές ψηφίσαμε περίπου 17.000. Δεν μπορούμε να μαζευτούμε 17.000 άνθρωποι σε μια πλατεία. Τα δημοψήφισματα πρωτοβουλίας πολιτών, λοιπόν, είναι, το ξαναλέω, προσομοίωση συνέλευσης πολιτών σε πολιτικές κοινωνίες. Εμπεριέχουν χρόνο διαβούλευσης ώστε να μπορεί ο κόσμος να ενημερωθεί και τελικά ψηφοφορία. Επίσης, η προσπάθεια που κάνουμε δεν είναι, μακάρι να καθιερώσουμε τα δημοσίευματα των πολιτών 2 εβδομάδες μετά τις εκλογές. Το εύχομαι αυτό πραγματικά. Δεν περιμένουμε όμως ότι θα λύσουμε όλα τα προβλήματα αυτό. Με εργαλείο τα δημοψηφίσματα των πολιτών θα καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, διότι αυτή η διαδικασία θα έχει ισχύ. Δηλαδή δεν θα είναι γνωμοδοτική. Κύριε Βολάκη, να μαζέψετε 2.000 υπογραφές. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε συνέχεια αυτή τη δουλειά. Να τρέχουμε στον δρόμο γύρω-γύρω, ας πούμε, και να, χωρίς, και να παρακαλάμε μετά, αφού έχουμε μαζέψει υπογραφές, να λέμε παιδιά, έχουμε αυτά, κάντε το ίδιο όπως θέλουμε εμείς. Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία μετά την καθιέρωσή της και τη θεσμοθέτησή της, θα αρχίσει να γίνεται απλή για τον κόσμο. Στην Ελβετία πηγαίνουν οι απόψεις των δύο πλευρών με ταχυδρομείο ή με mail στα σπίτια των ανθρώπων. Και έχουν μέσα τα site στα οποία μπορούν να μπουν και να ενημερωθούν ποιοι υποστηρίζουν το ναι, ποιοι υποστηρίζουν το όχι και γιατί. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε ολόκληρη εκστρατεία. Για την ιστορία με τις αλληλικές, που όλοι θα είμαστε εκεί, ελπίζω την Κυριακή, δεν χρειάζεται να κάνουμε, αν υπήρχε τα δημοσίσματα, δεν χρειαζόταν να κάνουμε αυτή την κίνηση. Θα οργανώναμε ένα δημοσίσμα και θα τελείωνε το παραμύθι. Άρα, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε τα δημοψηφίσματα, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, είναι να κινητοποιήσουμε τον κόσμο. Αυτό που δεν είναι εύκολο να γίνει. Δηλαδή, μέσα από μια διαδικασία που θα δώσουμε να καταλάβει ότι έχει ισχύ η ψήφος του και άρα έχει και ουσία η πραγματική ενημέρωσή του. Δηλαδή, το να ενημερώνεται χωρίς να έχει μετά μια ισχύ στα χέρια του να το κάνει, να προχωρήσει σε μια ψηφοφορία, η οποία δεν είναι δεσμευτική για τους πολιτικούς, δεν μπορούμε να καταφέρουμε. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Να
ξεσηκώσουν αυτό, να κινητοποιήσουν τον κόσμο σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, ο κύριος Βλασόπουλος. Τώρα, μια κλινιστική ερώτηση θέλω να κάνω. Η Θεσσαλονίκη διοργανώνει δημοψήφισμα για την πώληση της ΕΙΔΑΦ. Αυτό περιμένουμε να ακούσουμε κάτι από εσάς. Πρέπει να ακούσουμε κάτι από εσάς. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να τονίσετε. Γίνεται αυτή τη στιγμή μια προσπάθεια στην Ελλάδα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο στο Δήμο Σαλονικού. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κινητοποιούνται σε όλη την Ελλάδα. Καταρχά να το ακούσουμε. Καταρχά έχουν ψηφίσει στην Πάρο για το θέμα του κέντρου κέντρων υγεία. Εντάξει, έχουμε δημοψήφισμα. Όντω υπάρχει δημοψήφισμα στη Σαλονίκη για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Θα πάρει συμβάλλει και η εισαγωγή αυτοδιοίκηση. Για το οποίο έχει συμβάλλει και η τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή έχουν συμφωνήσει με τον κόσμο και οι Δήμα και προσπαθούν να οργανώσουν το δημοψήφισμα το οποίο εντάξει, το βρίσκω ακόμη δεν ακούγεται από πουθενά. Σπάνια να κάνω πρωί, ξέρω εγώ, 6-7 η ώρα στο ράδιο και άλλα. Δεν ξέρω αν σε ελιώσει από την ίδια σου, ότι δεν το κάνω. Εγώ ανήκω στο ΣΕΚ γενικότερα, στο κίνημα για τη μη ιδιωτικοποίηση του νερού και εδώ στην Αθήνα. Είμαστε σε άμεση επαφή με τα παιδιά πάνω στη Θεσσαλονίκη που διοργανώνουν το δημοψήφισμα. Ασφαλώς και είναι ένα πολύ σημαντικό δημοψήφισμα και αυτό που κοιτάμε με κάθε τρόπο είναι να έχει μεγάλη συμμετοχή, έτσι ώστε να καταλάβει ο κόσμος ότι έχει φωνή. Δεν είναι όμως σε καμία περίπτωση δεσμευτικό. Δηλαδή και με 80% κόσμος να αποφασίσει ότι δεν θέλει την ιδιωτικοποίηση του νερού της Θεσσαλονίκης, αυτό δεν δεσμεύει καμία κυβερνητική πρακτική. Το θέμα λοιπόν εδώ είναι να καταλάβουμε ότι τα δημοψηφίσματα θα πρέπει να λειτουργούν και δεσμευτικά για την εξουσία και δεν θα γίνονται μια φορά. Τώρα με βάση αυτό ένα σημαντικό θέμα γίνεται στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτό θα είναι θεσμοθετημένο να γίνεται για οποιοδήποτε θέμα θέλει ο λαός να αποφασίσει. Λοιπόν, απλά να σας πω ότι πάει πάρα πολύ καλά το δημοψήφισμα στη Θεσσαλονίκη και έχει ενεργοποιηθεί πάρα πολύ. Χριστό, ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι επειδή δυστυχώς δεν είναι δεσμοθετημένα τα δημοψηφίσματα, εδώ μιλάμε απλά για πολιτικές δεσμεύσεις. Δηλαδή, η επόμενη δημοτική αρχή να δεσμευτεί ότι πολιτικά θα δεχτεί το αποτέλεσμα ενός δημοψηφίσματος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει η ίδια να λειτουργεί δημοκρατικά. Και χαίρομαι πολύ που άκουσα και συναδέλφους εδώ υποψήφιους, οι οποίοι συμμετέχουν στην τωρινή δημοτική αρχή, η οποία δεν λειτουργεί με τον τρόπο που θα θέλαμε. Δηλαδή, ούτε οι επιτροπές του Καλλικράτη λειτουργήσαν, ούτε οι γενικές συνελεύσεις έγιναν. Λοιπόν, για να έχουν νόημα τα δημοψηφίσματα και πραγματικά η δημοτική αρχή να τα λάβει υπόψη τη, θα πρέπει να κάνει και όλα τα προηγούμενα. Δηλαδή, θα πρέπει να αλλάξει το μοντέλο. Να μην κάνει ό,τι θέλει ένας δήμαρχος, να βάλει πραγματικά τον πολίτη στη λήψη των αποφάσεων έμπρεπτο. Να του δείξει ότι πραγματικά θα είναι δεσμευτικές για αυτόν οι αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου για ένα τοπικό θέμα, θα είναι δεσμευτικά αυτά που λέει η Επιτροπή Διαβούλευσης, θα είναι δεσμευτικά αυτά που λέει η Γενική Συνέλευση στην τάδε περιοχή. Αν δεν δεσμευτεί η Δημοτική Αρχή σε αυτά, τότε ό,τι και να λέμε εμείς δεν έχει νόημα. Αυτό έχει σημασία. Να αποκτήσουμε μια Δημοτική Αρχή που θα έχει άλλη αντίληψη για τη λειτουργία. Και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Για μια άλλη δημοτική αρχή. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιώτη. Θα ήθελα να σας δηλώσω που πραγματοποιεί. Δέχθηκε όλους τους υποψηφίους δημάρχους και οι οποίοι δεσμεύτηκαν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα το δημοψήφισμα. Κατά συνέπεια, εσείς θα γίνετε οι κήρυκες, όπως είπα και στον κύριο προηγουμένως, που θα μεταλαμβαδεύσετε αυτό που πρέπει να γίνει στον τόπο μας. Επίσης, η επόμενη εκδήλωση που θα γίνει, την έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους, θα είναι ένας δημόσιος διάλογος σε αυτόν τον χώρο, είτε και αν οι ίδιοι υποψήφοι έχουν κάποιον άλλο χώρο για να γίνει ο δημόσιος διάλογος, μπορούν να μας το πούν. Σας καλούμε λοιπόν και για την άλλη εκδήλωση να φανείτε ενεργοί πολίτες. Ποια είναι. Η άλλη εκδήλωση είπαμε ότι θα είναι
ο δημόσιος διάλογος. Δηλαδή αυτό το, δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω το debate, γιατί δυστυχώς ξεχνάμε την ελληνική γλώσσα. Ενώ η ελληνική γλώσσα είναι από τα πανάρχια χρόνια ίδια. Δεν αλλάξε τίποτα. Δεν έγινε η υδρόγειο με ρόγειο, δεν έγινε ο ήλιος ο ήλιος, η θάλασσα να έγινε κάτι άλλο. Έχουμε την ελληνική γλώσσα λοιπόν και πρέπει να τη χρησιμοποιούμε καλά. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω και πάλι για την Κυριακή. Είναι μία κίνηση. Ο χρόνος της εκδήλωσης για το δημόσιο διάλογο. Νομίζω ότι ο Κώστας Κουλιαρίδης είπε γίνονται δημοψηφίσματα χωρίς οργανωμένο λαό. Προφανώς δεν γίνονται. Ναι. Για να γίνουν δημοψηφίσματα, 200.000 υπογραφές μέσα σε 45 μέρες. Στεράς από δύο πρέπει να έχεις. Και ένα δεύτερο και τελευταίο. Αν είχαμε το ακυρωτικό δημοψήφισμα στη χώρα μας, θεσμοθετημένο όπως το έχουμε στην Ελβετία, δεν υπήρχε περίπτωση να ζήσουμε αυτό που ζούμε τώρα 4 χρόνια. Θα το σκεφτόντουσαν πολύ, πάρα πολύ, πριν κάνουν οτιδήποτε. Στην Ιταλία, ναι, το έχουν το ακυρωτικό δημοψήφισμα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο και δεν έχουν ένα καθαρό μνημόνιο. Τους το πηγαίνουν λαού-λαού, νόμο το νόμο. Και ξέρετε γιατί, εκεί έχουν όριο συμμετοχής προκειμένου να είναι έγκυρο ένα δημοψήφισμα. Άρα λοιπόν το πηγαίνουν νόμο-νόμο ακριβώς γιατί αν γίνει δημοψήφισμα, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα έχει ποσοστό συμμετοχής τέτοιο που να είναι δεσμευτικό το αποτέλεσμα. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αν υπάρχει κάποιος άλλος, είμαστε στη διάθεσή σας. Να μην φύγει κανείς παραπονεμένος. Ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Για την ομαλή και πόσμια πολιτισμένη εκδήλωση.